Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, ακασάκηδες, ακασίτσες, καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος με την πορεία του καναλιού, με την υποστήριξή σας, που μεγαλώνουμε την παρέα μας, που φτάνουμε τόσο ψηλά, που σας αρέσουν τα βίντεο και έχετε αγαπήσει αυτό το κανάλι. Λοιπόν, είσαι στο κανάλι Ακασταρό αν είσαι καινούριος, στο οποίο ασχολιόμαστε με διάφορα πράγματα. Στο κανάλι μου θα βρεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αδελφές ψυχές, για βασίλισσες, βασιλιάδες, αναλύσεις αριθμολογίας, αναλύσεις, προβλέψεις βέβαια ταρό, για κάρμα, μοίρα, πεπρωμένο, διαλογισμούς αρχαγγελικούς. Θα βρεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Διάλεξε μια κάρτα με πολύ όμορφες θεματολογίες. Δες, έχω κάνει playlists, μπορείς να τα βρεις πάρα πολύ εύκολα και να τα δεις. Έλα στην παρέα μας λοιπόν, αν δεν έχεις κάνει την εγγραφή σου, θα περάσουμε ωραία, θα κάνουμε ωραίες αναλύσεις, θα κάνουμε ωραία πράγματα. Κάνε την εγγραφή, κάνε το like σου, καμπανάκι στο όλες οι ειδοποιήσεις, αυτό αφορά και τους παλιούς συνδρομητές. Και επίσης μοιραστείτε το κανάλι, μιλήστε για αυτό το κανάλι και έλατε να το ανεβάσουμε και άλλο ψηλά. Λοιπόν, επίσης υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, πολύ εύκολα, αν δεν το θυμάσαι μπορείς να γκουγκλάρεις, μπορείς να γράψεις το όνομά μου Akastaro. Και στο Google θα εμφανίσει όλη μου τη δουλειά, επίσης και το site μου, στο οποίο υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες και 2 που σου προτείνω, που είναι πολύ δυνατές, είναι το 3 κάρτες, δωρεάν έτσι, 3 κάρτες, κλασικό, πολύ καλό, και επίσης το online μαντίο, μοναδικό, συγκλονιστικό, νούμερο 1 στην Ελλάδα, όσον αφορά πάρε χρησμό, όσον αφορά δηλαδή σαν υλοποίηση, πάρε χρησμό μέσα από κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία κτλ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε κάτι συγκλονιστικό. Θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι το οποίο θα το κάνω και με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, βλέπετε ένα χαρτί. Θα πάρετε και εσείς, αν θέλετε, ένα χαρτί και ένα μολύβι. Θα κάνετε 2 πράξεις. Είναι πάρα πολύ απλές. Είναι πρόσθεση. Είναι πολύ απλό. Απλά για να μην χάσουμε. Και πάνω σε αυτό θα πάρετε πολλές πληροφορίες. Τι θα μάθετε σήμερα, λοιπόν? Θα μάθουμε για το δρόμο ζωής. Αλλά θα μάθετε όμως και για την αποστολή που έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Ποια είναι η αποστολή σας, για ποιο λόγο έχουμε έρθει στη ζωή. Η αριθμολογία λοιπόν έχει πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν ώστε να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε κάποια πράγματα. Επειδή ο αστρολογικός χάρτης, φαίνεται και στον αστρολογικό χάρτη βέβαια, αλλά και είναι πιο δύσκολο και πιο πολύπλοκο, στην αριθμολογία είναι πολύ εύκολο, διότι με 2 πράξεις, προσθέτοντας 2 αριθμούς συγκεκριμένους, θα σας εξηγήσω πολύ απλά, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα και από αυτό να δούμε γιατί βλέπουμε κάποιους αριθμούς, γιατί μας αρέσουν κάποιοι αριθμοί, γιατί συναντάμε κάποιους αριθμούς, τι μπορεί να σημαίνει για εμάς. Κάτι όμως με το οποίο εσείς συνδέεστε και βλέπετε ότι υπάρχει και μια ψυχική, ας το πούμε, σύνδεση. Αυτό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω και την πραμάτια μου, έχω ανεβάσει και τις κάρτες, διότι θα κάνουμε βέβαια και ανάλυση με τα ταρό, αλλά θα δείτε ότι θα βγάλω αριθμολογικές κάρτες, να σας τις δείξω, στις οποίες θα πάρετε απίστευτα μηνύματα. Μηνύματα, δυνατά στοιχεία, αδύναμα στοιχεία, φιλοδοξίες, ποιο είναι το μάθημά σου, ποια είναι η πρόκλησή σου, με ποιους ταιριάζεις, έτσι, και μια πολύ γενική περιληροφορία για το τι σημαίνει για σένα ό,τι αριθμός είσαι. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, μην τρομάζετε σε αυτά τα οποία θα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλά να φέρω κοντά εδώ πέρα το χαρτί, θα το φέρω και κοντά. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα να ξεκινήσω λίγο να κάνω, δεν θα πάρει πάρα πολύ, δεν θα σας κουράσω, να δούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχουμε την ημερομηνία, την ημέρα μάλλον, ημέρα, να το φέρω έτσι, ημέρα γέννησης, έχουμε τον μήνα, εντάξει, μήνα γέννησης, και φυσικά έχουμε και το έτος. Λοιπόν, ημέρα, μήνα, έτος. Ας βάλουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Ας βάλω ότι κάποιος έχει γεννηθεί στις 20-12, ας βάλουμε του 1990. Εντάξει, ποια είναι η διαδικασία, και θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαδικασία για να βρούμε το δρόμο ζωής. Εδώ τώρα βρίσκουμε το δρόμο ζωής. Μετά θα βρούμε άλλο έναν αριθμό. Ο δρόμος ζωής. Ο δρόμος ζωής σημαίνει οι εμπειρίες, για ποιο λόγο να έχετε έρθει στη ζωή, τι εμπειρίες πρέπει να περάσετε, ανθρώπους που θα συναντήσετε, ψυχοσύνθεση, πράγματα τα οποία πρέπει εσείς να γνωρίσετε, να αποκομίσετε για να προχωρήσετε στη ζωή σας. Όμως, εδώ, να το βάλω εδώ, δρόμο ζωής. Ας το ονομάσουμε δρόμο ζωής. Κάποιοι άλλοι το ονομάζουν και πεπρωμένο, αριθμός πεπρωμένου. Εγώ το λέω δρόμο ζωής για να μην μπερδευόμαστε, εντάξει. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Εδώ τον κάνουμε μονό αριθμό. Την ημέρα πάντα μονός αριθμός.
Το μήνα τον κάνουμε μονό αριθμό. Εντάξει. Όμως το έτος το χωρίζουμε και κάνουμε το 19, το κάνουμε 10 και στη συνέχεια το υπόλοιπο 9 και 0, 9. Άρα αυτό εδώ μας κάνει 19 και το αφήνουμε 19. Εντάξει, πολύ απλό. Και στη συνέχεια προσθέτω το 2, το 3, συν το 19 για να πάρω έναν κεντρικό αριθμό. Νομίζω ότι είναι κατανοητό μέχρι εδώ, είναι εύκολο. Οπότε, αν προσθέσω 2 συν 3 συν 19 μου κάνει 24. Αυτό το προσθέτω μεταξύ και μου κάνει 6. Πολύ απλό. Επαναλαμβάνω, κάνουμε το ένα κομμάτι τώρα, είναι ο δρόμος ζωής, θα το χρησιμοποιήσουμε και έχουμε ημέρα, μήνα, έτος. Την ημέρα γέννηση την κάνουμε μονό αριθμό, το μήνα το κάνουμε μονό αριθμό και το έτος το κάνουμε διπλό. Χωρίζουμε τα πρώτα δύο ψηφία, το κάνουμε 10 και στη συνέχεια το κάνουμε το υπόλοιπο. Δηλαδή αν είναι εδώ ξέρω εγώ 92, το κάνουμε 9 και 2, 11. Οπότε 10 και 11 μας κάνει 21. Γιατί το κάνουμε αυτό? Προτού πάω εκεί να σας πω και το εξής. Κάποιοι το κάνουν στη σειρά. 2 συν 0 συν 1 συν 2 συν 1 συν 9 συν 9 συν 0. Αυτός ο τρόπος, θα σας πω, τον χρησιμοποιώ και εγώ, αλλά είναι λάθος. Στην αριθμολογία είναι λάθος. Θα βγάλετε βέβαια στη συνέχεια, άμα τα κάνετε, δεν ξέρω τι αριθμό θα βγει τώρα εδώ πέρα, αν τα βάλω στη σειρά, πάντως θα κατέληξετε σε έναν πυρήνα που είναι το 6, εντάξει, που είναι το 6, που είναι ο κεντρικός αριθμός. Όμως εδώ δεν είναι σωστό, διότι στην αριθμολογία, στην πυθαγόρια αριθμολογία, όλοι οι τρόποι με τους οποίους ό,τι χρησιμοποιούμε, από πίσω υπάρχει μία βάση. Το κάνουμε έτσι, διότι είναι, αυτό λέγεται κάθετη, τώρα εγώ το κάνω έτσι ορίζω, λέγεται κάθετη πρόσθεση. Κάθετη πρόσθεση σημαίνει ότι κατεβαίνει η ψυχή σε αυτή την ενσάρκωση. Γι' αυτό το λόγο γίνεται κάθετα. Και έτσι επίσης δεν χάνουμε και κάποιον κυρίαρχο αριθμό. Οι κυρίαρχοι αριθμοί είναι η 11, ο 22, ο 33. Για κάποιους υπάρχει και ο 44. Εγώ τον υπολογίζω και τον 44. Αυτοί λέγονται κυρίαρχοι αριθμοί. Όταν είναι όμως, όταν συναντήσετε κυρίαρχο αριθμό, θα εξετάσετε και το 11 και το 2. Και το 22 και το 4 και το 33 και το 6 και το 44 και το 8. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι ζουν σε χαμηλές δονήσεις και δεν μπορούν να φτάσουν στον κυρίαρχο αριθμό, δηλαδή να τον εξυψώσουν και να φτάσουν στην ενέργεια που απαιτεί αυτός ο αριθμός. Υπάρχει βέβαια και ο 55 και ο 66, αλλά στην αριθμολογία αυτή η αριθμή δεν εφαρμόζονται στο δρόμο ζωής. Ελπίζω να είναι κατανοητό μέχρι εδώ. Αν τώρα θέλετε εσείς για λόγους γρηγοράδας, και εγώ το κάνω καμιά φορά, το κάνετε στη σειρά, αλλά μπορεί να χάσετε όμως το master number, μπορεί να χάσετε έναν κυρίαρχο αριθμό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Κρατήστε το και στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσουμε. Βγάλετε λοιπόν το δρόμο ζωής σας. Ποιος είναι ο δρόμος ζωής, διότι βάσει αυτού εδώ θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει ένας δεύτερος αριθμός, πολύ σημαντικός, ο οποίος απαντάει γιατί τι ήρθα να ολοκληρώσω σε αυτόν τον κόσμο. Για ποιο λόγο ήρθε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, αυτός ο αριθμός λέγεται αποστολή. Να το γράψω, θα το φέρω και κοντά. Αποστολή ζωής. Να γράψω για ποιο λόγο ήρθα στον κόσμο. Ωραία. Οι αριθμοί που ισχύουν εδώ είναι μέχρι το 11. Δεν υπάρχει 22, δεν υπάρχει 33. Είναι από το 1 μέχρι και το 11. 22, 33, 44 δεν ισχύουν, σας το λέω από τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ημέρα γέννησης και μήνας γέννησης. Τα φέρνω κοντά, να τα δείτε. Χρησιμοποιούμε την ημέρα γέννησης και το μήνα γέννησης. Όπως είναι, διπλή αριθμή, πάνω σε χάρη κάποιος έχει γεννηθεί, λέω τώρα, 22, ας το πούμε 11 του, το μόνο που έχει να κάνει είναι κάνει 33, δεν ισχύει, δεν είναι κυρίαρχος, είναι κυρίαρχος αριθμός, αλλά δεν ισχύει στην περίπτωσή μας και έχουμε το 6. Εντάξει. Όπως είναι. Οπότε έχουμε δύο αριθμούς. Δρόμο ζωής και αποστολή ζωής. Για ποιο λόγο ήρθα στον κόσμο. Και πάνω σε αυτό το θέμα θα ρίξουμε. Όμως, χρησιμοποιώ αυτούς τους δύο αριθμούς, διότι αυτοί οι δύο αριθμοί πάνε μαζί. Πάνε πακέτο που λένε.
Είναι μαζί για να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στη ζωή μέσα από εμπειρίες, να δείτε για τι χρειάζεται να ολοκληρώσετε, ποιο είναι το κλειδί σας για να προχωρήσετε στη ζωή. Αυτά συνήθως είναι κρυμμένα και φυσικά εννοείται εσείς είστε και τυχεροί, διότι αν θέλετε παίρνετε αυτή την πληροφορία και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε και φυσικά θα ρίξουμε και τα ταρό. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα. Εδώ τώρα λοιπόν ξεκινάμε και θα σας πω το εξής. Λοιπόν, δρόμο ζωής. Επαναλαμβάνω, δρόμο ζωής. Ημέρα, μήνα, έτος. Να βγάλουμε το δρόμο ζωής και στη συνέχεια να δούμε και την αποστολή ζωής για ποιο λόγο ήρθα στον κόσμο. Περιμένετε. Για να μην μπερδευτούμε, να τα βάλω εδώ. Λοιπόν, αποστολή ζωής και ναι, δρόμο ζωής να φαίνεται εδώ. Τέλεια. Νομίζω ότι φαίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Βγάλετε δρόμο ζωής, είναι εύκολο. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε και κάτω από το βίντεο, αν μπερδευτείτε, απλά προσθέτετε μεταξύ τους τα νούμερα. Δηλαδή ημέρα, μήνα και έτος. Κάντε τα έναν μονό αριθμό. Απλά η μέθοδος που έχω δείξει, επαναλαμβάνω, είναι την ημέρα την κάνουμε μονό αριθμό, το μήνα μονό αριθμό, το έτος το κάνουμε, χωρίζουμε το 19, το κάνουμε 10 και το υπόλοιπα ψηφία τα χωρίζουμε και κάνουμε. Δηλαδή, 19 μας κάνει 10 και στη συνέχεια το επόμενο είναι 90 ή 92, κάνουμε 11 ξέρω εγώ, για να βγάλουμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Και φτάνουμε στον πυρήνα όμως. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να φτάσουμε σε κυρίαρχο αριθμό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να αρχίσουμε να βλέπουμε, διότι ο δρόμος ζωής. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τον δρόμο ζωής και στη συνέχεια εσείς θα παίρνετε και πληροφορίες για αυτά τα νούμερα και θα μπορέσετε να συνδυάσετε και να λέτε μάλιστα αυτό συμβαίνει. Και φυσικά εννοείται θα ρίχνουμε και ταρό. Λοιπόν, τα μαζεύω για να μην υπάρχει κάποιο θέμα εδώ πέρα. Ό,τι χρειαστείτε εννοείται το βλέπετε το βίντεο ξανά. Νομίζω είναι επεξηγηματικό. Μαζί θα δούμε για ποιο λόγο ήρθα στη ζωή και θα πάρουμε αρκετές απαντήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Όσοι έχετε δρόμο ζωής 1. Ή όσοι έχετε βγάλει και την αποστολή ζωής, μισό λεπτό να δω κάτι, και την αποστολή ζωής για ποιο λόγο ήρθα. Θα τα κάνω μαζί. Κάποιος μπορεί να έχει δρόμο ζωής 1, κάποιος μπορεί να έχει αποστολή ζωής τελείως διαφορετικό αριθμό, 2, 3 κτλ. Αλλά θα πάω με τη σειρά, οπότε μπορεί να γυρίσετε πίσω και να δείτε. Εντάξει, είναι κατανοητό και είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, γιατί οι αριθμοί, η ποιότητα και για τον δρόμο ζωής και για την αποστολή ζωής, για ποιο λόγο ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, είναι η ίδια, δεν αλλάζει. Οπότε, όσοι έχετε λοιπόν βγάλει αριθμό 1, ο αριθμός 1 είναι ο πρωτοπόρος. Ο πρωτοπόρος δεν σημαίνει ότι γίνομαι μόνο μεγάλος και τρανός, σημαίνει ότι κάνω καινούργια πράγματα, φέρνω καινούργια πράγματα. Τι σημαίνει πρωτοπόρος, σημαίνει αρχηγός, ηγετικές ικανότητες, αν δεν τις έχετε πρέπει να τις εξελίξετε, κουράγιο, δύναμη, να έχετε εσωτερική δύναμη, φυσικά η εξυπνάδα, φιλοδοξία, νέα πράγματα και στόχος. Αυτό είναι που χρειάζεται μέσα σας, αν δεν το έχετε είναι σε λανθάνουσα μορφή να το εμφυσίσετε. Οι λέξεις που σε χαρακτηρίζουν να το φέρω πιο κοντά είναι η φιλοδοξία, αποφασιστικότητα, αρχηγία, ανεξαρτησία και προβολή. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς, για να νιώσετε μέσα σας ολοκληρωμένοι, για όσους έχετε δρόμο ζωής 1 ή ακόμα και όσους έχετε αποστολή 1, αριθμό 1, έχετε έρθει για να πετύχετε κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Άλλοι πετυχαίνουν περισσότερα, άλλοι λίγο λιγότερα. Δεν αλλάζει ποιότητα. Κάποιος δεν σημαίνει ότι πρέπει να χτίσει μια αυτοκρατορία. Εντάξει. Κάποιος μπορεί να χτίσει έστω και κάποια λίγα πράγματα και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τα δύναμα σημεία τα οποία χρειάζεται να βελτιώσετε είναι υπερεγωιστής, ξεροκέφαλος, ισχυρογνώμων και ομός. Η ομότητα καμιά φορά. Αυτά ισχύουν και στον δρόμο ζωής που σας είπα, αλλά και στην αποστολή σας. Χρειάζεται να το προσέξετε. Η λέξη λοιπόν, το μάθημά σας είναι εδώ. Η έλλειψη γνώσης των ικανοτήτων και των ταλέντων, προσέλκυση επιτυχιών, θετική παρόρμηση, αυτογνωσία και αντοχή στην κριτική. Χρειάζεται λοιπόν να εμφυσίσετε μέσα σας αυτή τη δύναμη της γνώσης, να μαζέψετε γνώση, προφανώς λέτε, μα δεν έχω τη γνώση, δεν κάνω, πρέπει να μαζέψετε τη γνώση, να δείτε τα ταλέντα σας, τις ικανότητες, δεν είναι όλοι οι άσοι το ίδιο, δεν είναι όλοι όσοι έχουν νούμερο ένα ακριβώς το ίδιο, υπάρχουν διαφοροποίησεις, εδώ έχουμε μια γενική κατεύθυνση, έτσι. Και φυσικά αυτογνωσία και αντοχή στην κριτική. Διότι οι άσοι καμιά φορά δεν αντέχουν. Με ποιους ταιριάζεται? Ταιριάζεται με ένα 5-7. Δεν ταιριάζεται καθόλου
2, 4 και 6, διότι δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό σας. Ο τρόπος μάλλον με τον οποίο εσείς εκδηλώνεστε και καλός φίλος με 3 και 9. Τον βοηθάνε αυτοί οι αριθμοί και συνήθως είναι ουδέτεροι. Ποιες είναι οι προκλήσεις στη ζωή? Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, να το φέρω εδώ, είναι ότι δεν τα ξέρει όλα. Να διαχειριστεί τους ανώτερους του και να νιώθει ότι δεν, ναι, και να μην νιώθει ότι δεν αναγνωρίζονται τα ταλέντα του και με ποιον, να ψάχνει και με ποιο τρόπο γενικότερα θα πετύχει. Εντάξει. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά στοιχεία για τον αριθμό 1. Εδώ λέει η πρόθεση, είναι πολύ ισχυρή ενέργεια γενικότερα και είναι να αγαπάτε, να αγαπάτε, εντάξει, και η αγάπη θα υλοποιηθεί στη ζωή σας με μεγάλη δύναμη. Είναι η αγάπη. Είστε ένα δυνατό και φιλόδοξο πρόσωπο και έλκετε από τη δύναμη και τη φιλοδοξία των άλλων και έλκεστε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ είναι το ένα. Ισχύει, είπαμε, για δρόμο ζωής, αλλά ισχύει και για την αποστολή της ζωής. Είναι η ολοκλήρωση. Είναι να πετύχετε πράγματα στη ζωή σας. Είναι να ολοκληρωθείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και για να πιάσω στην τύχη, θα πιάσω στην τύχη αυτό το deck για να κάνουμε και τα ταρό μας, να δούμε τις αναλύσεις μας. Γιατί η αποστολή στη ζωή σας, ο δρόμος ζωής, οι εμπειρίες σας, είναι να, αυτά είναι τα μαθήματά σας που είπαμε εδώ πέρα, να δουλέψετε τα δυνατά σας σημεία, τα αδύνατα, αλλά αν έλεγα κάτι για τον αριθμό 1, είναι ο τρόπος επικοινωνίας, με ποιο τρόπο επικοινωνείτε στους άλλους, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ απότομος. Έχω γνωρίσει ανθρώπους 1 και όντως δηλαδή ο τρόπος τους είναι λίγο άκομψος. Όχι ότι δεν λένε αλήθεια, θα την πούνε την αλήθεια, αλλά είναι λίγο περίεργος και άκομψος. Λοιπόν, για πάμε όμως να δούμε. Έχω ανακατέψει, έχω κόψει από πριν. Πάμε όμως να δούμε. Ένα. Βέβαια, είπαμε για λόγο. Τρία. Δύο, συγγνώμη. Τρία και τέσσερα. Ωραία. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Αυτές είναι οι κάρτες, το τάρο, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν την κατάσταση και να σας πούνε πώς εσείς θα πετύχετε και θα ανακαλύψετε περισσότερο την αποστολή σας. Εδώ, τι σας μιλάει, είναι μια βασίλισσα ξυφών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτό είναι ο αριθμός 1, είναι ένα το σπαθί που κρατάει και η βασίλισσα ξυφών ξέρουμε ότι δεν μασάει κιόλας. Δεν μασάει τα λόγια της. Και αν θα έβαζα έναν αριθμό, θα της έβαζα τον αριθμό 1 σε αυτήν εδώ πέρα. Η γλώσσα της αλήθειας, η γλώσσα που τσακίζει κόκαλα, και η γλώσσα η οποία όμως είναι και αληθινή, είναι σοβαρή, είναι στιβαρή και βεβαίως έχει να κάνει, γιατί είναι βασίλισσα, προσέξτε, έχει να κάνει και με την πρωτοπορία. Πρωτοπορία λοιπόν, κρατήστε το αυτό. Το επόμενο είναι ο τρελός εδώ πέρα. Είναι τα καινούρια ξεκινήματα. Μην αυταπατάστε. Μην αυταπατάστε. Η ζωή είναι κύκλη. Κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλους κύκλους ανάλογα με το τι συντονίζονται και η ζωή πάντα μας καλεί να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, είστε ένα, πατήστε σε αυτή την ενέργεια της δύναμης και ξεκινήστε. Κάντε νέα ξεκινήματα. Πάρτε ρίσκα. Έχετε τη δύναμη να τα υλοποιήσετε. Το επόμενο είναι το 4 πεντάκτηνο. Μιλάει για χρήμα. Εδώ το χρήμα λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί να το πετύχετε, αλλά θα το πετύχετε μόνοι σας, όπως σας ταιριάζει, γιατί ο πρωτοπόρος αριθμός είναι και μόνος του. Θα βιώσετε μοναξία. Δεν έχει σημασία αν εσείς έχετε οικογένεια, είστε με σχέση, δεν είστε σε με σχέση, έχετε καλές σχέσεις. Πολλές φορές θα είστε μόνοι και μόνες σας για να πάρετε αποφάσεις. Το 4 σημαίνει χτίζω το χρήμα, αλλά το κάνω μόνος μου εδώ. Επικρατεί η μοναξία. Η μοναξία δεν το λέω με την κακή την έννοια. Επικρατεί η εσωτερική αυτή δύναμη. Και βεβαίως, τι άλλο έχουμε, πηγαίνω και κατακτώ. Προσέξτε, οι άσοι καμιά φορά γίνονται ύπουλοι. Οι άσοι καμιά φορά γίνονται πολύ, πολύ ομοί και γίνονται και πολεμοχαρείς. Γιατί το ένα, πάνω στην πρωτοπορία του, μπορεί να γίνει και πολεμοχαρείς. Όμως, πρέπει να συνδυάσετε το εξής. Αν συνδυάσετε με ωραίο τρόπο την ορμή με ηθική και ακεραιότητα, έχετε τότε επιτυχία, γιατί πάει και ανάποδα εδώ. Διότι ορμάτε στη ζωή, πετυχαίνετε τελικά, πετυχαίνετε τους υλικούς σας στόχους ή όποιους στόχους έχετε βάλει. Εδώ μιλάμε για ύλη. Μπορεί να είναι το χρήμα, μπορεί να είναι καριέρα, μπορεί να είναι τίτλος, μπορεί να είναι κάτι το οποίο θέλετε να χτίσετε, να δημιουργήσετε. Η ζωή έχει ρίσκα, αλλά δικαιώνεστε και φυσικά εννοείται δεν μασάτε. Έχετε πάρα πολύ αισιοδοξία, πάρα πολύ δύναμη. Αυτή εδώ η βασίλισσα δεν μασάει. Είτε είστε άντρας έτσι, είτε γυναίκα. Σημαίνει δύναμη, ένα σύμβολο δύναμης. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει με τον αριθμό 1 λοιπόν. Να τα βάλουμε λοιπόν στην άκρη και να πάμε στον αριθμό 2. Εδώ έχουμε τελείως διαφορετικές δονήσεις. Λέμε τώρα,
δρόμο ζωής 2 ή αριθμό ή αποστολή, αριθμό αποστολής για ποιο λόγο ήρθα στη ζωή. Τα πηγαίνω τους αριθμούς 1-1 για να μην μπερδευτούμε. Εσείς μπορεί να έχετε άλλο δρόμο ζωής, άλλη αποστολή, θα δείτε το αντίστοιχο νούμερο, εντάξει, ο αριθμός 2. Είναι ο αριθμός της συνεργασίας. Είναι, να το φέρω πολύ κοντά να το δείτε, νομίζω φαίνεται πολύ ωραία, βέβαια αφού έχουμε ζουμάρα εδώ. Λοιπόν, καλός συνεργάτης, μεγάλη διέστηση, ευαισθησία, ομαδικότητα, πολύ πνευματικότητα, γιατί έχει διέστηση, φροντίδα και ειρήνη, ειρηνικός αριθμός. Ποια είναι τα δύναμα σημεία? Προσέξτε τι πρέπει να δουλέψετε. Αναποφασιστικότητα, υπερευαισθησία, δεν αντέχει την ένταση και έχει μια παθητικότητα. Οι λέξεις που σε χαρακτηρίζουν είναι υποστήριξη, βλέπει το καλό στους άλλους, ειλικρίνεια, ένστικτο, ενδιαφέρον, καλός λόγος και θετικότητα. Ποιο είναι το μάθημά του? Το μάθημά του είναι να συμπαθήσει τους άλλους, να γεφυρώνει διαφορές και να μάθει διαπραγματεύσεις. Θα μου πείτε, μα θα πρέπει πάντα να είμαστε σε αυτή τη δυνάμαστε διπλωματία κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει δυστυχώς, καλός ή κακός, η διπλωματία, υπάρχει όμως και ο σκληρός ο λόγος, εσείς όμως συντονίζεστε καλύτερα όταν με διαπραγματευτικό λόγο, γιατί και ο διαπραγματευτικός λόγος, ο ήρεμος λόγος έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έτσι. Δεν εννοώ με τη διαπραγμάτευση, με την κακή την έννοια. Εντάξει, την εννοούμε με στρατηγική, τακτική, δεν ξέρω τι, την εννοούμε με την καλή την έννοια. Η πρόκληση, θα τη φέρω πάρα πολύ κοντά, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε είναι να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να μην τα παίρνετε προσωπικά στη ζωή, εντάξει, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Να μην φοβάστε τυχόν μοναξιά που μπορεί να περάσετε και να σέβεστε τις ανάγκες σας. Οι αριθμοί με τους οποίους ταιριάζετε είναι το 8 και το 9, γιατί υπάρχει ένα όραμα. Δεν ταιριάζετε καθόλου με 1, 5, 7 και είστε καλός φίλος, καλή φίλη με 2, 4, 6, διότι βρίσκεται φιλικότητα και μια ειλικρίνη. Εδώ λέει λοιπόν, προσέξτε, λέει, είστε μοναδικοί και για μεγάλα επιτεύγματα. Φυσικά αυτό είναι σχετικό, γιατί με το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τα επιτεύγματα. Για κάποιους είναι να βρουν δόξα και χρήμα και για κάποιους άλλους είναι να βρουν, ξέρω εγώ, να ζουν άνετα, αρμονία κτλ. Λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι πρέπει να αλλάξετε τη ροή. Εντάξει, τη ροή της ζωής, τη ροή των πραγμάτων. Πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο, απίστευτες, φανταστικές πληροφορίες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν με ποιο deck, θα διαλέγω εντελώς, κλείνω απλά τα μάτια μου και απλά πηγαίνει το χέρι μου. Λοιπόν, ωραία με αυτό εδώ πέρα το deck, πολύ ωραίο deck, κελτικό. Να δούμε λοιπόν, εντάξει, έχω κόψει, έχω ανακατέψει, ψιλοκάνω λιγάκι, μια, να δούμε εδώ, τέσσερις κάρτες οι οποίες έρχονται να σας βοηθήσουν στην αποστολή σας. Η δικαιοσύνη λοιπόν, είναι ο ηρεμίτης, πολύ ωραία, πολύ δυνατό. Λοιπόν, έχουμε τον ακόλουθος κούπα, πολύ καλό και αυτό, και επίσης έχουμε και τον και το άρμα. Ελάτε να τα δούμε τώρα κοντά, να σας εξηγήσω τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά. Δικαιοσύνη, ο αριθμός 2. Είπαμε προηγουμένως για δίκαια πράγματα. Είπαμε να αντέχετε επίσης, όχι την κριτική, τον εαυτό σας, να είστε αληθινοί, μπορεί να χρειαστεί τάκτ, συνεργασία, γιατί εδώ τι λέει, εδώ είπε, να γεφυρώνετε, προσέξτε, να γεφυρώνετε διαφορές, διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, και αυτό γίνεται με τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές έχει μία λογική και στέκεται μπροστά, τα φέρω όλα, μπροστά σε ανθρώπους, για να μην χάσω τη σειρά. Μπροστά σε ανθρώπους και λέει, κοίταξε να δεις, είναι αυτό και αυτό, συμβαίνει αυτό και αυτό, τι θα γίνει. Η δικαιοσύνη είναι ένα χαρτί αρκετά δυνατό, το οποίο σας εκφράζει, φέρνει τον αριθμό 2, είναι ο ζυγός και φυσικά εννοείται ο ζυγός σαν ζώδιο και όλα, σαν οροσκόπος, έρχεται να εξισορροπήσει τα πράγματα. Είναι όπως είναι. Δεν είναι κακό να είναι κάποιος εξισορροπητής. Δεν είναι κακό να φέρνει την αρμονία και την ηρεμία. Είναι, φαίνεται στο δρόμο ζωής σας, είναι στην αποστολή της ζωής σας. Έχετε έρθει λοιπόν σαν αποστολή ζωής να γεφυρώνετε ανθρώπους. Δείτε το αυτό. Μπορεί να σημαίνει στο επάγγελμά σας, μπορεί να σημαίνει στην οικογένειά σας, μπορεί να σημαίνει σε φίλους, φίλες. Είναι σημαντικό. Μην ξεχνάτε. Όταν κάνουν πράγματα ή όταν η αποστολή μας, εξαρτάται βέβαια και από άλλους παράγοντες, δηλαδή η αποστολή μας δεν είναι μόνο να γίνουμε μεγάλοι και τρανοί σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε στη συνέχεια, είχε δύο ερημίτες πρώτα, λοιπόν. Στη συνέχεια έχουμε έναν ερημίτη και ο ερημίτης έρχεται να μιλήσει για θέματα ψυχής.
Έρχεται να σας πει αναζήτηση της ψυχής. Πολλές φορές υπάρχει και μια μοναξιά εδώ. Αποκτάτε σοφία, μελετήστε πράγματα, αναζητήστε, γιατί το 2 είναι και πολύ πνευματικός αριθμός. Και θα ανακαλύψετε πολλά όμορφα πράγματα που θα σας βοηθήσουν στη διαδρομή σας όσον αφορά για να εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχει ανατεθεί. Σύμφωνα με την Πυθαγόρια αριθμολογία. Έχουμε έναν ακόλουθο κούπα. Ο ακόλουθος κούπα είναι από τα πολύ τυχερά χαρτιά, πολύ καλό χαρτί, σημαίνει ανανέωση. Μπορείτε να ανανέωση. Τι εννοούμε ανανέωση? Εννοούμε δηλαδή ενεργειακή ανανέωση. Εννοούμε ψυχική ανανέωση. Εννοούμε συναισθηματική ανανέωση. Είναι και η προσφορά. Σηκώνει το κύπελο προς πάνω στα ουράνια, προς το Θεό. Ευλογία δηλαδή. Ευχαριστεί το Θεό διότι έπιασε αυτό το ψαράκι, ας το πούμε, και έχει να φάει δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι. Ναι, μάλλον το πω λίγο διαφορετικά. Σε κάθε μας βήμα, όταν αναζητάμε και συναισθηματικά είμαστε πλήρεις, τότε είμαστε γεμάτοι και νιώθουμε ότι και ο Θεός είναι μαζί μας. Διότι όταν κάποιος άνθρωπος αρχίζει και ολοκληρώνει το πεπρωμένο του, ας το πούμε, ολοκληρώνει την αποστολή στη ζωή του, αισθάνεται αυτή την εσωτερική δύναμη και ολοκλήρωση. Και το επόμενο είναι το άρμα. Το άρμα είναι από τα πολύ δυνατά χαρτιά. Το άρμα βέβαια εδώ δείχνει, προσέξτε, εδώ έχει ένα μυστικό νόημα εδώ από πίσω. Το άρμα δείχνει έναν υπότι δυνατό, μάλλον έναν πολεμιστή δυνατό, προχωράει εδώ, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δυνατός έτσι, έχει επιλογές, έχει κάνει, είναι ο ήρωας αυτά. Το μυστικό ξέρετε ποιο είναι? Γιατί εδώ υπάρχει ο αριθμός 7 και ο αριθμός 7 έχει ένα μυστικό νόημα, πνευματικότητα. Στη ζωή σας θα χρειαστεί να αναζητήσετε πρώτα την πνευματικότητά σας, να αναλύσετε, να σκεφτείτε, να τα βάλετε κάτω και μετά να ορμήσετε. Αυτός εδώ πέρα έχει κάνει πρώτα την ανάλυση του, έχει φτιάξει το σχέδιό του και μετά ορμάει στη ζωή. Αλλά σαν άρμα όμως δείχνει ένα πολύ καλό δυναμικό για εσάς, έτσι. Ωραία. Αυτό ήταν ο αριθμός 2. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω είναι συγκλονιστικές, είναι ανεπανάληπτες. Για ποιο λόγο έρχεται στη ζωή σύμφωνα και με την Πυθαγόρια αριθμολογία. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 λοιπόν είναι ο καλλιτέχνης. Ο ζωγράφος, αυτός με την ωραία φωνή, αυτός ο οποίος γράφει, ο συγγραφέας, ο ποιητής, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής. Ό,τι θέλετε βάλτε εδώ πέρα. Εξετάζουμε, σας είπα, εξετάζουμε δρόμο ζωής, βέβαια παίζει ρόλο και η ημέρα γέννησης, αλλά μάλλον εμπεριέχεται η ημέρα γέννησης, διότι στην αποστολή της ζωής σας υπάρχει μέσα, είπαμε, η ημέρα γέννησης και ο μήνας γέννησης. Έτσι τα προσθέτουμε αυτά και εξετάζουμε αριθμό 3. Δρόμο ζωής, αριθμός 3 ή αποστολή, για ποιο λόγο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με αριθμό 3. Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία? Τα δυνατά στοιχεία είναι η δημιουργικότητα, μεγάλη φαντασία, επικοινωνία, πολύ και επικοινωνιακός, γοητεία, μαγνητικός, μαγνητική πολύ, κέφι και καλλιτεχνική φύση. Ποια είναι τα δύναμα στοιχεία? Είναι σπατάλη χρημάτων, σκόρπισμα ενέργειας χωρίς λόγο από εδώ και από εκεί, έλλειψη συγκέντρωσης, έχει ανάγκη την αποδοχή και την καλή κριτική. Το έχει ανάγκη, γεμίζει έτσι. Το μάθημά του γενικότερα είναι προσοχή στην ματαιοδοξία, να μάθει στην κριτική. Αυτό και είναι αποστολή, φίλες και φίλοι. Αυτό και είναι αποστολή δύσκολη, να μάθει κάποιος να αντέχει στην κριτική κάποιων ανθρώπων και όχι μόνο αυτό, όχι να το προσπερνά, να αντέχει και να μην τον επηρεάζει. Η λέξη που το χαρακτηρίζουν βέβαια είναι γενναιόδωρος, αισιόδοξος, αισιόδοξη, εκφραστικός, χάρισμα, έχει κάποιο χάρισμα, κάποιο ταλέντο και να περνάμε καλά με θετικότητα. Ταιριάζει πολύ καλά με 3-6-9. Δεν ταιριάζει καθόλου, φαίνεται εδώ πέρα, ναι, με 4, 7 και 8 και είναι πολύ καλός φίλος με 1, 2 και 5. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, είτε είναι δρόμος ζωής, είτε είναι η αποστολή ζωής εδώ πέρα, είναι να αντιληφθεί τα ταλέντα του, την καλλιτεχνική του φύση, να εργαστεί με ανθρώπους, να προσφέρει και να εκφράζεται μέσα από συγγραφή, μέσα από προσφορά. Έχει το χάρισμα εδώ, λέει, του λόγου της ελκυστικότητας, της κοινωνικότητας, της δημιουργικότητας, της αισιοδοξίας και της φιλίας και του χιούμορ. Χρησιμοποιήστε τα και δείτε πόσο μακριά όλα αυτά μπορούν να σας φέρουν. Ανακαλύψτε την ευτυχία, λέει εδώ, και γρήγορα οι άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Ο 3 λοιπόν είναι ένας αριθμός ενέργειας. Είναι ιδιαίτερος αριθμός.
Και στα ταρό το 3 επικρατεί. Στο μυστικό κόσμο, στο μεταφυσικό κόσμο, ο αριθμός 3 παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, έτσι. Στη θρησκεία μας παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Ο αριθμός 3 όμως είναι ο καλλιτέχνης. Για να δούμε λοιπόν με αυτά εδώ πέρα θα πάμε τα decks. Για να δούμε πώς θα έρθουν να βοηθήσουν στο δρόμο ζωής σας και στην φυσικά και στην αποστολή που ήρθατε να ολοκληρώσετε. Είπαμε, κάνουμε δρόμο ζωής, αλλά κυρίως αποστολή ζωής. Για ποιο λόγο έχετε έρθει σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, ποια είναι η αποστολή σας μέσα από την αριθμολογία. Έχουμε έναν ερημίτη. Πολύ ωραία. Ο ερημίτης σημαίνει ότι πολλές φορές το ταλέντο σας για να αναπτυχθεί χρειάζεται και τη μοναξιά. 6 πεντάκτηλο. Βεβαίως έχει να κάνει προσφορά σε άλλους. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ο αριθμός 6. Έχουμε το 7 κούπα, το οποίο σημαίνει το χάρισμα, η μυστική έννοια δηλαδή, και φυσικά έχουμε και το 9, μάλιστα, είναι και το 9 ξυφών, το οποίο, τι λέγαμε προηγουμένως, λέγαμε για την κριτική. Έλατε εδώ να δείτε τώρα, πώς όλα ταιριάζουν και βγαίνουν και σας δίνει δύναμη. Ο ερημίτης είναι, θα χρειαστεί για να αναπτύξετε οποιοδήποτε ταλέντο ή κάποιος άνθρωπος για να αναπτύξει ένα οποιοδήποτε ταλέντο θα χρειαστεί σοφία και γνώσεις και εμπειρία από άλλους ανθρώπους, αλλά θα εργαστεί και μόνος. Πόσες και πόσες φορές, με ό,τι και αν καταπιαστούμε, ακόμα και στη δουλειά, με οτιδήποτε, θα πρέπει να εργαστούμε μόνοι μόνες μας για να ανακαλύψουμε τα ταλέντα μας ή μάλλον την ψυχή μας. Και να αποκτήσουμε εμπειρία, γνώσεις και σοφία. Στη συνέχεια έχουμε το 6 πεντάκτημα. Το 6 πεντάκτημα είναι προσφορά. Είναι κάρμα. Αίτιο και τιατό. Αν δείτε, εδώ είναι 3 και 3. Είναι 2 φορές το 3, εντάξει. Συνεργασία, δείτε εδώ. Συνεργασία. Προσφέρω στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους, τους βοηθάω. Δίνω την ενέργειά μου, τη θετική μου ενέργεια. Και καταλαβαίνω, γιατί έχουμε το 7 κυπέλλον. Το 7 κυπέλλον είναι ιδιαίτερη κάρτα. Το 7 κυπέλλον είναι η φαντασία. Σε κάποιες άλλες αποτυπώσεις δείχνει τη φαντασία, κάποια συννεφάκια κτλ. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά όμως σας λέει φαντασία, πραγματικότητα και έχετε χάρισμα. Έχετε χάρισμα εσείς. Ξέρετε, εγώ είπα κάποιες καταστάσεις. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι πολύ καλός προγραμματιστής, να γράφει απίστευτο κώδικα. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι πολύ καλός στο να γράφει κείμενα για marketing. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι εξαιρετικός στο να αναλύει, έτσι. Δηλαδή, τα ταλέντα είναι πολλά, πάρα πολλά. Γι' αυτό δείχνει εδώ, αλλά έχετε χάρισμα, το έχετε κληρονομήσει. Όταν το αντιληφθείτε, θα μπορέσει αυτό να βγει στην επιφάνεια και θα δείτε πόσο κι εσείς, αν το ακολουθήσετε, όμορφα να νιώσετε. Το επόμενο είναι αντέχω στην κριτική. 9 ξυφών, είναι οι νύχτες, είναι η στεναχώρια, είναι οι εφιάλτες, είναι αυτά τα οποία περνάτε, είναι επειδή είστε και ένας αριθμός ευαίσθητος, οι καλλιτέχνες είναι και ευαίσθητοι αριθμοί κιόλας. Η κριτική των άλλων ανθρώπων, με όποιο τρόπο και αν έρχεται, σας επηρεάζει άσχημα. Μπορεί να πάτε ένα έργο ή κάτι να γράψετε και οι άλλοι να πούν, δεν είναι και τόσο καλό, ή φτωχή προσπάθεια, ή δεν ξέρω και εσάς αυτό να σας κάνει να νιώσετε έτσι. Αυτό πρέπει να το θεραπεύσετε. Και όταν το θεραπεύσετε, θα δείτε τότε ότι η αποστολή της ζωής σας αρχίζει και παίρνει ένα άλλο νόημα. Αρχίζει μια άλλη διάσταση για εσάς. Τώρα που παίρνετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε, αν θέλετε, βέβαια εννοείται ο καθένας, να τα δείτε αυτά, να τα αφουγκραστείτε, να στοχαστείτε πάνω σε αυτά, για να δείτε πόσο πολύ ή όχι μπορούν να σας βοηθήσουν. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ο επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 4. Ο πρακτικός. Ιδιαίτερος αριθμός κι αυτός. Είπαμε, δρόμος ζωής ή αποστολή ζωής και έχει να κάνει με την οργάνωση, πρακτικότητα, χέρια που χτίζουν, ρεαλιστής, σκληρή δουλειά, φτιάχνει την τύχη του προσγειωμένος. Τα αδύνατα όμως σημεία του είναι, μπορεί να γίνει σκληρός, είναι ξερόλας, άκαμπτος, να χάσει ευκαιρίες λόγω χαρακτήρα, λόγω σκληρού χαρακτήρα και ότι είναι δηλαδή άκαμπτος, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, το μάθημά του γενικότερα είναι, δεν σκέφτονται μεθοδικά όλοι το ίδιο, να μάθει να εμπιστεύεται, δεν είναι όλα στη ζωή μία σειρά τετράγωνης στήρας λογικής. Η λέξη το χαρακτηρίζουν είναι δυνατός, ειλικρινής, αποφασισμένος, επιμονή, αντοχές και φυσικά του αρέσει πολύ η εκπαίδευση, η μόρφωση και η ολοκλήρωση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ακολουθήσουν μαθηματικές επιστήμες, αρχιτεκτονική, χημίες, τέτοια πράγματα δηλαδή, τα οποία απαιτούν πολύ εγκεφαλική λειτουργία. Ταιριάζει με 2, 4 και 8, δεν ταιριάζει με 1, 3, 5, 9 και είναι καλός φίλος με 6 και 7.
Όταν λέω αυτούς τους αριθμούς εδώ, εννοώ δρόμο ζωής, έτσι. Προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει είναι οι πολλές ευθύνες, να μην γίνεται επικριτικός, δεν παίρνει ρίσκα, η ανασφάλεια οικονομική και να μην δημιουργεί εντάσεις. Συνδυάστε, λέει, τα υψηλά ιδανικά σας για να πάρετε με πολύ μεγάλη δύναμη και πάψτε να ονειρεύεστε μεγάλα πράγματα και ξεκινήστε να τα πραγματοποιείτε. Είναι ο αριθμός του αρχιτέκτονα και του κτίστη και φυσικά έχει να κάνει με τα μεγάλα επίβολα, σχέδια κτλ. Εδώ θα πάρω αυτό για να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας να δούμε για τον αριθμό 4 η πρακτικότητα. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτο χαρτί είναι η δύναμη, βεβαίως. Η δύναμη να υλοποιήσω, η δύναμη να προχωρήσω, το χτίσιμο, κοιτάξτε εδώ το χτίσιμο, το 15 άκτημα όπως βγαίνει, γιατί το 10 είναι οι στόχοι, είναι ο άσος μπαστούνι, πολλή ενέργεια, δηλαδή χρειάζεται ενέργεια και το επόμενο είναι και το 10 κούπα. Ωραία, έχουμε δύο πολύ ωραία πραγματάκια εδώ, δύο πολύ ωραία δεκαράκια. Το ένα είναι η δύναμη, να καταλάβετε ότι έχετε μεγάλη δύναμη. Και είναι η δύναμη του μυαλού σας. Η δύναμη να σκέφτεστε, η ηρεμία του μυαλού σας και μπορεί αυτό το μυαλό να χτίσει πράγματα, να υλοποιήσει πράγματα, ακόμα και να δαμάσει τις δυσκολίες της ζωής κιόλας. Έχετε τη δύναμη, έχετε όλο το, ας το πούμε, όλο το, την ικανότητα, όλο το πακέτο που λένε για να μπορέσετε να προχωρήσετε με πολύ δύναμη στη ζωή σας και πολύ αισιοδοξία με ηρεμία. Γιατί ο 4 είναι ήρεμος στην ουσία, απλά είναι άκαμπτος. Του λες, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν αλλάζει με τίποτα. Το 15 άκτινο είναι χτίζω. Όντως, το 15 άκτινο χτίζω τη φήμη μου, χτίζω πράγματα, χτίζω αυτά τα οποία μου αρέσουν, χτίζω για την ύλη, χτίζω μια οικογένεια, χτίζω πράγματα, δημιουργώ, χτίζω μια καριέρα, δηλαδή έχει και ένα συμβολισμό από πίσω. Δεν σημαίνει ότι τα τεσσάρια είναι μόνο αυτό, γιατί βλέπουμε και άλλους αριθμούς στην αριθμολογία, αλλά εδώ μπορεί επίσης να σημαίνει και χτίζω και μέσα από καλλιτεχνική φύση που είμαι, γιατί ένα τεσσάρι μπορεί να είναι και καλλιτεχνική φύση, έτσι. Ο χτίστης ή ο αρχιτέκτονας, εδώ που λέει χτίζω, σημαίνει ότι έχω και μια καλλιτεχνική φύση, ας το πούμε. Το καλλιτεχνικό κομμάτι πολλές φορές έχει και μαθηματικά μέσα. Αλλά κυρίως εδώ αφορά ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της μαθηματικής, ας το πούμε, αναλυτικής σκέψης. Ο άσος πεντάκτημα, ενέργεια. Παίρνω πρωτοβουλίες, κάνω πράγματα. Ένα μεγάλο μάθημα για σας φαίνεται είναι ότι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι παίρνετε πρωτοβουλίες. Παίρνετε πρωτοβουλίες, απλά θέλει εδώ δύναμη, θέλει ενέργεια. Θέλει να καταλάβετε ότι μπορείτε να χτίσετε καινούργια πράγματα στη ζωή σας για να υλοποιήσετε και την αποστολή σας, έτσι. Για όσους έχουν αριθμό αποστολής 4. Και ο αριθμός αποστολή 4 σημαίνει δουλειά, δομή και ολοκληρώνομαι. Και αυτό χρειάζεται και αρκετή ενέργεια και αρκετή επιμονή. Και αφού γίνουν όλα αυτά, ναι, και το 4 είναι και ο αριθμός της οικογένειας. Μπορείτε να χτίσετε και να δημιουργήσετε και μια πανέμορφη οικογένεια. Και αυτό είναι αποστολή. Μπορείτε επίσης να χτίσετε και, γιατί εδώ έχουμε διαφορετικές αποτυπώσεις. Για κάποιον μπορεί να είναι φιλοδοξία, για κάποιον το επαγγελμά του. Έχετε τη δυνατότητα. Θα μου πείτε, μα έχουμε δυσκολίες, εξωτερικό περιβάλλον, είναι δύσκολα αυτά. Ναι, ok. Όμως, ναι, υπάρχει το εξωτερικό περιβάλλον, εξωτερική ενέργεια. Το θέμα είναι εσείς πώς χρησιμοποιείτε τη δύναμή σας, δείτε τους συμβολισμούς και τα βαθύτερα νοήματα, για να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Ναι, δεν είναι εύκολα σε αυτή τη ζωή. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ακόμα για να φτιάξεις αυγά, θέλει κόπο. Ακόμα για να φτιάξεις μια σαλάτα, ένα ντάκο που λένε, θέλει κόπο. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Ωραία. Φεύγουμε από εδώ. Παίρνουμε το 4. Ευχαριστούμε πολύ το 4. Πάμε στον επόμενο αριθμό. Ένα λεπτό, απλά βάζω τις κάρτες μου στην άκρη. Πάμε στον αριθμό 5. Ιδιαίτερος αριθμός. Ο προσαρμοστικός. Λέμε δρόμος ζωής. Είναι ο δρόμος ζωής ή η αποστολή στη ζωή. Για ποιο λόγο ήρθατε στον κόσμο. Λοιπόν, τα δυνατά σημεία ποια είναι. Είναι επικοινωνία, πολύ καλό λέγει, ελεύθερο πνεύμα, περιέργεια, αναζητά εμπειρίες, περιπέτεια και παθιασμένος. Τα αδύναμα σημεία ποια είναι. Ζήλια, απληστία, είναι εκδικητικό, δραματοποιεί πολύ τις καταστάσεις από όσο πραγματικά είναι. Είναι αυτό που λένε ο είμαι, λοιπόν. Λέξεις που σε χαρακτηρίζουν είναι είσαι κοινωνικός, σου αρέσει η δικτύωση, η επικοινωνία, αποφασισμένος, πολύ επιμονή, προσαρμοστικότητα και μαγνητική προσωπικότητα.
Το μάθημα γενικότερα του 5, είτε είναι ο δρόμος ζωής, είτε είναι η αποστολή ζωής, είναι να αποφύγει κάθε είδους εθισμό, έχει έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, να κάνει υπομονή με πιο αργούς ρυθμό ανθρώπους και όχι σε δραματοποίηση. Πάνω σε πω, δεν πλύναμε τα πιάτα και τι έχει γίνει και Παναγιά μου, ή πω, δεν καθαρίσαμε καλά το σπίτι. Δίνω και εγώ λίγο δράμα, έτσι έγινε και εγώ λίγο δραματικός. Λοιπόν, ναι, έχω και εγώ 5 μέσα μου, αλλά όχι όμως σαν δρόμο ζωής. Λοιπόν, ταιριάζει με ένα 5-7, γιατί αντέχουν τις αλλαγές. Δεν ταιριάζει με 2, 4 και 6. Να το φέρω και κοντά, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει 2, 4 και 6. Και είναι και καλός φίλος με 3 και 9, τα βρίσκουν εύκολα. Οι προκλήσεις στη ζωή του γενικότερα ή στη ζωή σας είναι έβρεση ισορροπιών, πειθαρχία, μπορεί να φτάσει στα άκρα και να καταλαβαίνει τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Εντάξει. Η φυσική σας λέει επιθυμία εδώ έχει να κάνει με το ελκυστικό και ανοιχτόμυαλο άτομο που μπορεί να σχεστιστεί με ανθρώπους μέσα από όλους τους άλλους διαφορετικούς δρόμους. Εντάξει, λοιπόν. Είστε φίλος για μια ζωή, έχετε καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους, αγαπάτε γενικότερα τους ανθρώπους, σας αρέσει η επικοινωνία, είναι ένα από τα ατού σας. Πολύ επικοινωνιακός, μαγνητικός, προσαρμοστικός κτλ. Λοιπόν, για να πάρουμε εδώ αυτό. Για να δούμε τώρα εδώ. Πώς λοιπόν εσείς θα ολοκληρώσετε την αποστολή σε αυτή τη ζωή. Κάνω αποκαλύψεις εδώ. Πώς θα βοηθηθείτε. Μάλλον τα έχω κόψει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Πρώτος αριθμός, τροχός της τύχης, L, με αλλαγή της τύχης, ακριβώς προσαρμοζόμαστε και η τύχη μας αλλάζει. Το δεύτερο είναι ότι είναι το 10 μπαστούνι. Ναι, αναλαμβάνω τις ευθύνες, γιατί το πενταράκι έχει καμιά φορά και το εξής. Α, δεν φταίω εγώ, α, δεν το έκανα εγώ, η διπλανή φταίει. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι είναι το 9 ξυφών, βεβαίως, να αντέχετε γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον. Το 9 ξυφών σημαίνει εξωτερικό περιβάλλον, εξωτερικές συνθήκες που έρχονται και μας δυσκολεύουν πάρα πολύ, όπως τώρα που περνάμε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ή γενικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε πάθει με μνημόνια, με το ένα, με το άλλο, με κορονοϊούς και αυτά, πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αφού φτάσαμε σε σημείο να λέμε όποιος επιβιώνει στην Ελλάδα το 2021 είναι ήρωας πραγματικός. Λοιπόν, εδώ, αλλαγή της τύχης. Με προσαρμοστικότητα, επιμονή, με σοβαρότητα, με ευθύνη, με ακεραιότητα, αλλάζει η τύχη. Είναι η τύχη με το μέρος σας. Την έχετε την τύχη με το μέρος σας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αντιληφθείτε βέβαια ότι υπάρχουν 4 εποχές οι οποίες αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε, έτσι. Δηλαδή, στο καλοκαίρι πάμε με χρώματα, εννοώ με ρούχα ελαφρά. Δεν δινόμαστε για χειμώνα, εννοούμε, δηλαδή γι' αυτό είναι προσαρμογή. Να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Οι 5 καμιά φορά έχουν ένα θέμα όσον αφορά στο κομμάτι των ευθυνών. Όχι ότι δεν θέλουν να τις αναλαμβάνουν, αλλά βαριούνται, κουράζονται, βαριούνται εύκολα. Έτσι, το 5 βαριέται και εύκολα. Βαριέται πολύ εύκολα. Θέλει να είναι σε κίνηση και να κάνει και διαφορετικά πράγματα. Και λέτε εδώ, πάλι τα ίδια, πάλι θα κουβαλήσω, πάλι τα ίδια, βαρέθηκα πια. Okay. Είναι ένα μέρος της ζωής. Αν δεν σας αρέσει, κάτι πρέπει να κάνετε να προσαρμοστείτε και να αλλάξετε ίσως, να αλλάξετε τον τρόπο της τύχης. Το εξωτερικό περιβάλλον, ναι, σας δίνει, σας στεναχωρεί πάρα πάρα πολύ και σας δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία. Το 9 ξυφών σημαίνει περνάω πολλές φορές νύχτες που δεν κοιμάμαι από το άγχος μου. Αναρωτιέμαι ποια είναι η αποστολή μου στη ζωή, αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, αναρωτιέμαι τι γίνεται τελικά με αυτόν τον κόσμο, πού πηγαίνει, γενικό αλλά και ειδικό, δηλαδή όσον αφορά και τη ζωή σας. Πού πάω, τι κάνω, γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα. Είναι για να μάθετε. Είναι για να προσαρμόζεστε. Αυτή είναι η αποστολή σας, να προσαρμοστείτε. Ελευθερία βέβαια, μέσα από την προσωπική σας ελευθερία, αλλά και προσαρμογή. Και αν τα καταφέρετε όλα αυτά εδώ, πάλι έχουμε το άρμα. Το άρμα σας βάζει σε μια άλλη αποστολή να συγκεντρωθείτε. Προτού το άρμα εκτοξευτεί και ορμήσει ή εσείς σαν πολεμιστής ορμήσετε μπροστά στη ζωή, έχετε ήδη σκεφτεί, αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγετε εσείς τη μάχη στη ζωή σας. Όταν λέμε μάχη εννοούμε τα επαγγελματικά σας, τα ερωτικά σας, έτσι όλα αυτά. Πώς θα προσεγγίσετε τους ανθρώπους. Πολύ σημαντικά μηνύματα. Αυτό ήταν λοιπόν και το 5. Πολύ ωραία. Για να προχωρήσουμε. Λέμε λοιπόν εδώ δρόμο ζωής. Όσοι έχουν δρόμο ζωής, πάμε τώρα στο 6. 6 λοιπόν, η αρμονία.
ιδιαίτερος αριθμός. Οι Πυθαγόροι τον λατρεύαν αυτόν τον αριθμό, έχουν γράψει πάρα πολλά πράγματα, διότι αφορά και τον αριθμό της ψυχής. Εκφράζεται με κάποιον άλλο τρόπο. Βέβαια, ο αριθμός της ψυχής είναι και ο 7, αλλά για τον 6 είναι η αρμονία που επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχή. Λοιπόν, είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, έχουν μεγάλη διέστηση, θεραπευτές, πολύ υποστηρικτικοί, υπεύθυνοι, υψηλού επίπεδου καλλιτέχνες. Υψηλού επίπεδου. Αυτά τα οποία πρέπει να δουλέψουν είναι η ζήλια, η απογοήτευση, η μελαγχολία. Οι λέξεις που το χαρακτηρίζουν το εξάρι είναι ηγέτης, ψυχολογεί πολύ καλά, συναισθηματική νοημοσύνη, ενδιαφέρον για ειρήνη, αρμονία και ισορροπία. Το μάθημά του σε αυτή τη ζωή και η αποστολή του έτσι είναι να μάθει να διατηρεί ισορροπίες, έβρεση εργασίες με νόημα και να αντέχει την απόρριψη. Προσέξτε, εδώ μιλάμε για απόρριψη, έτσι, όχι κριτική, μιλάμε για απόρριψη. Ταιριάζει με 3, 6 και 9, δεν ταιριάζει με 1, 4, 5 και 7 και είναι πολύ καλός φίλος με το 2, 4, 8 γιατί τον βοηθάνε. Ο δρόμος του 6 μπορεί να σας μπερδέψει. Είναι ιδιαίτερος αριθμός, έτσι. Ένας δρόμος θα ζητήσει να αλλάξετε πολλές φορές τα καθήκοντα και τις πεποιθήσεις. Όμως είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι και το οποίο μπορείτε να μορφύνετε με αυτόν τον αριθμό της ζωής σας. Είτε έχετε δρόμο ζωής 6, είτε έχετε την αποστολή του αριθμού 6 που είναι ευθύνες, αρμονία, επιχειρήσεις, οικογένεια, υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό και φυσικά τι να αντέχετε την απόρριψη. Για να δούμε τι θα παίξουμε τώρα. Πάμε αυτό εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Εδώ, με αυτές τις κάρτες έχω ανακατέψει, έχω κόψει. Λοιπόν, πρώτο πράγμα είναι μία βασίλισσα κυπέλων. Η αγάπη λοιπόν βγαίνει εδώ. Ευαισθησία, αγάπη, διέστηση. Στη συνέχεια έχουμε ένα ακόλουθο μπαστούνι που σημαίνει ανανέωση, υψηλού επίπεδου ενέργεια, στόχοι, ταξίδια, πράγματα. Μία βασίλισσα ξυφών που σημαίνει ότι ναι, αντέχω. Τελικά μπορώ να αντέξω στην απόρριψη, αλλά όμως θα γίνει με τον δικό μου τρόπο και βεβαίως το 9. Έχουμε. Ένα λεπτό να τα βάλω στην άκρη εδώ. Έχουμε το 9 μπαστούνι, το οποίο λέει ότι έχω δύναμη, έχω πολεμήσει στη ζωή μου, δεν μασάω. Ελάτε τώρα, δείτε. Και πώς προχωράτε στη ζωή σας για να πετύχετε, ποιος είναι ο σκοπός, έτσι, ποιος είναι ο δρόμος ζωής, πώς επηρεάζεται και ποιες είναι οι ενέργειες. Λοιπόν, ακολουθώ την καρδιά μου. Και όντως ο 6 σχετίζεται με την καρδιά. Είναι πολύ ευαίσθητος και ακολουθεί την καρδιά. Η βασίλισσα κυπέλων εδώ έρχεται να μιλήσει για την ευλογία της αγάπης, της διέστησης, της θεραπείας, της φροντίδας, αλλά λέει ότι εγώ εμπιστεύομαι εδώ πέρα την καρδιά μου και προχωράω με γνώμονα την καρδιά μου. Εδώ ο ακόλουθος μπαστούνι είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός, μάλλον μια ιδιαίτερη κάρτα, που λέει ότι, γιατί είναι και χαρούμενος, ότι έχει πολλή ενέργεια και σας παίρνετε μεγάλη χαρά από ευχάριστα νέα, είτε για εσάς, είτε από τους γύρω σας, είτε το περιβάλλον, αλλά ο ακόλουθος σημαίνει, επίσης, μαθαίνω, σπουδάζω, παίρνω γνώσεις, έχω επιμονή, έχω πολλή ενέργεια και αντέχω. Έρχεται και άλλη μια βασίλισσα εδώ πέρα. Η οποία για εσάς σας μιλάει, βέβαια αυτό σημαίνει και βοήθειες με ανθρώπους, έτσι. Εδώ η βασίλισσα σου λέει ότι θα προστατέψω ό,τι με αφορά. Δεν θα κάνω πίσω. Παρόλο που είστε ευαίσθητοι άνθρωποι, την απόρριψη μπορείτε να τη διαχειριστείτε με έναν τέτοιο τρόπο όπου να προστατεύσετε και τον εαυτό σας. Πολύ δυνατή κάρτα. Επίσης εδώ έχει να κάνει και με επιχειρήσεις. Έχει να κάνει με οικογενειακές επιχειρήσεις, έχει να κάνει με κληρονομικά πράγματα, πάντως έχει να κάνει και ένα τέτοιο θέμα. Και το 9 μπαστούνι λέει εδώ ότι είσαι τόσο δυνατός όσο χρειάζεται να είσαι. Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια, αλλά είσαι αρκετά δυνατός. Αρκετά δυνατή. Και το 9 είναι, το 9 μπαστούνι είναι ο πολεμιστής, ο οποίος ναι μεν έχει περάσει πολλά, έχει περάσει δυσκολίες, αλλά μέσα από τον αριθμό 9, μέσα από αυτή τη δυναμική σου, θα ολοκληρώσεις και την αποστολή σου. Μη δηλιάσεις, σου λέει εδώ. Έχεις βοήθειες, έχεις καρδιά, έχεις ενέργεια πολύ και δύναμη, έχεις το σπαθί, το δικό σου σπαθί της αρμονίας, της δικαιοσύνης, της δύναμης, του ήρεμου λόγου. Και είσαι και πολεμιστής, πολεμίστρια, δεν έχεις πραγματικά να φοβηθείς τίποτα στη ζωή και μπορείς να προχωρήσεις με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και να πετύχεις αυτά που είναι να πετύχεις. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν για το δρόμο ζωής και για την αποστολή λοιπόν. Ωραίο, για να προχωρήσουμε. Πάμε.
Αριθμός 7. Πολύ ιδιαίτερος. Πολύ πνευματικός αριθμός, έτσι. Πολύ πνευματικός αριθμός. Είναι μύστης, είπαμε, δρόμος ζωής και αποστολή ζωής. Έχω πει πως βγαίνουν, μπορείτε να τα δείτε και πιο κάτω στο βίντεο, σαν περιγραφή και να τα δείτε. Μύστης, διέστηση, ένστικτο, οραματιστής, εσωτεριστής, πολύ κλειστός χαρακτήρας. Τα αδύναμα σημεία του είναι δυσκολία στην επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση και η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Σε χαρακτηρίζει η πνευματικότητα, ανεξάρτητος, αναλυτικός και η μεταφυσική. Ποιο είναι το μάθημα σε αυτή τη ζωή, ο δρόμος δηλαδή και η αποστολή είναι να μάθεις, να επικοινωνείς, να κοινωνικοποιείσαι, να εμπιστεύεσαι και να εκφράζεσαι. Ταιριάζει πολύ καλά με ένα 5-7, δεν ταιριάζει με 2-3-6-8 και είναι πολύ καλός φίλος και αισθάνεται πολύ καλά με το 4 αλλά ουδέτερο με το 8. Εντάξει. Δεν αντέχει, εδώ πέρα λέει ότι οι προκλήσεις, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσεις είναι θέματα εμπιστοσύνης, η απομόνωση ξανά, η αποξένωση και οι δύσκολες σχέσεις με ανθρώπους. Συνήθως τα εφτάρια κάνουν μία, δύο το πολύ σχέσεις στη ζωή τους. Λοιπόν, σε αυτή τη λεπτή και λίγο εκεντρική πορεία είναι αλήθεια ότι αναζητάτε την σοφία. Αλλά τι νόημα έχει η συγκέντρωση τόσες πολλές γνώσεις εάν δεν μοιράζεται με αυτούς που έχουν ανάγκη και τι θέλουν? Λοιπόν, τα εφτάρια συνήθως γίνονται, τους βλέπουν να είναι δάσκαλοι, είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή θεραπευτές με τον δικό τους τρόπο, έρχονται να δώσουν μια άλλη διάσταση στη γνώση και όσοι βέβαια το δουλέψουν αυτό εδώ και να βοηθήσουν τους ανθρώπους όσο μπορούν με όποιο τρόπο μπορούν. Για πάμε όμως να δούμε. Δρόμο ζωής είπαμε, αποστολή, πώς ολοκληρώνεται η αποστολή σας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα με το αστέρι, που περιέχει μέσα τον αριθμό 7 φυσικά. Στη συνέχεια έχουμε τον αριθμό 8 που είναι η δύναμη, πολύ ωραία. Στη συνέχεια έχουμε την αυτοκράτηρα, τον αριθμό 3, πολύ ωραία. Αυτή τώρα είναι και νούμερα τα οποία ταιριάζουν και με το 3, πεντάκτηνο. Ωραία, λοιπόν. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά εδώ? Εδώ σημαίνει πηξίδα, αφύπνιση, πνευματικότητα είπαμε, πνευματικό χαρτί και αυτό, πολύ πνευματικό χαρτί. Σας οδηγεί σε άλλες διαστάσεις, σε άλλες πνευματικές αναζητήσεις και βεβαίως εννοείται να βρείτε το δρόμο σας. Εδώ αυτά που κάνουμε, τι λέμε, ποια είναι η αποστολή της ζωής μας, εδώ αναζητήστε τη, ψάξτε τη. Μία πόρτα είναι αυτή που ανοίξαμε εδώ πέρα με αυτό το βίντεο, έτσι. Ψάξτε το και εσείς περισσότερο. Μία ανάλυση κτλ. Εδώ είναι ο αριθμός 8. Εδώ μιλάει για δύναμη. Χρειάζεστε δύναμη. Χρειάζεστε εσωτερική δύναμη για να καταφέρετε, γιατί για να βγείτε και έξω στον κόσμο δεν είναι εύκολο. Για να πείτε πράγματα έξω στον κόσμο, ό,τι και να είναι αυτό, χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στον εαυτό. Χρειάζεται ότι είναι και μια ευθύνη. Και βεβαίως έρχεται και μια αυτοκράτηρα εδώ, η οποία έρχεται να μιλήσει για αλήθειες, για μεταφυσική, για διέστηση, εντάξει, γιατί η αυτοκράτητα είναι πολύ διαισθητική, αλλά είναι και πολύ δυνατή. Και μιλάει για νέα πράγματα, να ανανεώνεστε, δηλαδή μην μένετε πολύ στάσιμοι, μην απομονώνεστε. Και φυσικά το 3 έχει να κάνει με την επικοινωνία. Και η επικοινωνία έρχεται και λέει εδώ ότι χτίσε, δημιούργησε πράγματα. Να δούνε ότι είσαι κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό ταλέντο. Ο δρόμος, η αποστολή σου, είναι να σε δούνε σαν κάτι ξεχωριστό. Έναν άνθρωπο ξεχωριστό, ο οποίος έχει πετύχει στη ζωή του, είτε άντρας είτε γυναίκα. Προσέξτε το, όταν λέμε έχω πετύχει, δεν εννοούμε μόνο στο επαγγελματικό τομέα. Έχω πετύχει μια καλή σχέση στα απλά πράγματα της ζωής. Έχω κάνει μια καλή οικογένεια, έχω κάνει μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης. Έχω έναν φίλο που τον εμπιστεύομαι, έτσι. Έχω έναν συνεργάτη που τελικά πηγαίνω πολύ καλά μαζί του. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, έχω καταφέρει να έχω εκείνο. Πήρα το πτυχίο μου, σπούδασα, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, πάω για μεταπτυχιακό, μαθαίνω μουσική, μαθαίνω τώρα μια καινούρια γλώσσα. Μαθαίνω αριθμολογία, μαθαίνω αστρολογία, βλέπω ακάσταρο και μαθαίνω ταρό, έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, ναι, τα απλά πράγματα καθημερινά που σας οδηγούν στη δική σας διαδρομή. Και είναι συγκλονιστική και είναι και πολύ όμορφη. Ιδιαίτερη διαδρομή. Έχει βέβαια τις προκλήσεις της, αλλά ασφάλεια. Και εδώ δημιουργείται μια ασφάλεια. Κοιτάξτε τι όμορφες κάρτες. Δεν σας προτρέπει να σας δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας. Μπορεί να το χτίσετε, μπορεί να το έχετε. Αυτό λένε εδώ. Ωραία. Προχωράμε.
Εδώ λοιπόν. Πού τις έβαλα. Εδώ. Προχωράμε λοιπόν με τον αριθμό 8. Ιδιαίτερος αριθμός. Πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Είναι ο δυνατός. Κάτω από τον αριθμό 8 γεννιούνται επιχειρηματίες, γεννιούνται αθλητές που κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα, πολλά λεφτά δηλαδή, γεννιούνται celebrities, ένας αριθμός ο οποίος δίνει πολύ ένταση στο άτομο για να μπορέσει να τα καταφέρει στη ζωή του. Βέβαια, ο αριθμός 8 σχετίζεται και με τη χρεοκοπία. Εδώ όμως εξετάζουμε δρόμο ζωής, εξετάζουμε αποστολή, αν έχεις δρόμο ζωής 8 ή αποστολή ζωής 8 και πάμε να δούμε. Φιλοδοξία, πολλή οργάνωση, επιχειρήσεις σε μεγάλες θέσεις, εταιρείες, χρήματα και κάρμα. Σημαντικό. Το άλλο είναι το αρνητικό, η απληστία, σκληρότητα, ισχύει μόνο ο νόμος του χρήματος και τίποτε άλλο, εντάξει, και υπερφιλόδοξος. Αυτά που σε χαρακτηρίζουν είναι η οργάνωση, επιχειρηματικό μυαλό, αίτιο και αιτιατό γιατί είναι το κάρμα, είπαμε, δύναμη, δουλεύει σκληρά, μεθοδικός, πολύ φιλόδοξος. Εδώ λέει να μάθει, το μάθημά του να μάθει ότι δεν είναι όλα μόνο χρήμα. Ισορροπίες της ζωής και ναι, να αποκτήσεις μια υγιή φιλοδοξία. Όχι πατάω επιπτωμάτων. Γιατί εδώ συναντάμε επιχειρήσεις οι οποίες ή ανθρώπους που εκφράζονται μέσα, μάλλον άνθρωποι που κατέχουν επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν αριθμό 8 ή και μια εταιρεία μπορεί να έχει αριθμό 8 αλλά να κάνουν τα έσχη. Ταιριάζει με 2-4-8. Δεν ταιριάζει με 3-7-9 και είναι πολύ καλός φίλος με το 6. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει να το φέρω κοντά είναι εξισορρόπηση πνευματικού επίπεδου και ύλης. Να μην γίνεται εξαγορά συνείδησης μόνο με το χρήμα και γενικά να προσέξει τις δύσκολες σχέσεις. Τα οχτάρια έχουν μοιραίες, πολύ δύσκολες σχέσεις. Η ίδια η αγάπη είναι συχνά μια δύσκολη υπόθεση λέει για εσάς. Μπορεί να πιστεύετε ότι είσαστε το πιο γλυκό και αξιαγάπητο πλάσμα στον κόσμο, αλλά δεν μπορεί κάποιος εύκολα να εξοικειωθεί με εσάς και με τη συμπεριφορά σας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για εσάς, εάν έχετε αυτόν τον αριθμό, τον 8, διότι μιλάει για δύναμη, αλλά εσείς μπορεί να λέτε, μα εγώ είμαι μια χαρά. Εγώ δεν... Εδώ συνήθως γεννιούνται και ενάρκηση στον αριθμό 8. Οι οποίοι λένε, έλα τώρα, τι έπαθε, ή σιγά, έλα μωρέ τώρα. Δηλαδή είναι αυτό το, προχώρα τώρα μωρέ, τελείωνε εκεί, εντάξει. Και φυσικά γίνονται και σκληροί γενικότερα στη συμπεριφορά τους. Αυτό όμως, με τον νόμο του αίτιου και του αιτιατού, συγγνώμη, δεν είναι καλό. Για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε βέβαια εγκράτεια. Πρέπει να γίνετε εγκρατής. Εγκράτεια για να μπορέσετε να καταλάβετε τη μαγεία της ζωής και ποια είναι η φιλοσοφία της ζωής. Δεν λέω ότι όλα τα οχτάρια είναι έτσι, προς Θεού. Λέμε σε γενικές περιπτώσεις, διότι είπαμε επηρεαζόμαστε και από άλλους αριθμούς. Ναι, μπορείτε να κάνετε οικογένεια και να είστε πολύ ευτυχισμένοι εφόσον κρατάτε ισορροπίες, γιατί και αυτό εδώ πέρα, συγγνώμη, εδώ η εγκράτεια σημαίνει κρατώ τις ισορροπίες. Είδατε, εδώ σημαίνει κρατώ τις ισορροπίες, έχω υπομονή και μπορώ να χτίσω μια πανέμορφη οικογένεια, να χτίσω όμορφα πράγματα, μια επιχείρηση οικογενειακή και να πετύχει. Κρίση. Βεβαίως, η ώρα της κρίσης, η πνευματικότητα που λέγαμε, να καταλάβετε ότι η ύλη είναι πνεύμα και το πνεύμα είναι ύλη. Ισχύει αυτό και βεβαίως εδώ, εσείς εδώ, τι είπαμε τώρα, 8. Πολύ δυνατός, πολύ αποφασισμένος, επάγγελμα, καριέρα, τίτλος, επιχειρήσεις, μπορεί να έχει τίτλο εδώ πέρα, να τα βάλω στην άκρη μισό λεπτό, και ο τίτλος αυτός μπορεί να σημαίνει νομική, μπορεί να σημαίνει στρατός, μπορεί να σημαίνει αστυνομία, διάφορα πράγματα. Εντάξει, χτίζω καριέρα. Εδώ τώρα. Μπορώ να συνδυάσω καρδιά. Μπορώ να έχω εγκράτεια. Γιατί το 8 καμιά φορά ξεσπάει κιόλας. Έχει η δύναμη ξεσπάει, φωνάζει, κάνει. Λοιπόν, χρειάζεται όμως να είστε εγκρατής. Χρειάζεται... Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους, αλλά το 8 επειδή είναι ένας πολύ δυνατός αριθμός και αν τον καταλάβετε αυτόν τον αριθμό, μπορεί να σας δώσει πολύ δύναμη. Να πετυχαίνετε πράγματα. Να σας δώσει τέτοια εσωτερική δύναμη που δεν σταματάτε πουθενά. Αφού αντιληφθείτε ότι υπάρχει μια πνευματικότητα και να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει το κάρμα
Και έρχεται η ώρα της κρίσεως. Όταν αντιληφθείτε αυτή την πνευματικότητα, όταν αντιληφθείτε τη δύναμή σας, όταν μάθετε ότι είστε δυνατοί, αλλά είστε και δίκαιοι, μπορεί να είστε και δίκαιοι εδώ. Ναι, δεν λέμε να λιώσει το χαρακτήρα σας. Θα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Τότε μπορείτε να πετύχετε αξίες και υλικές και πνευματικές και θα έρθει και ο καιρός που θα χαίρεστε με ό,τι έχετε πετύχει. Τα οχτάρια, είπαμε, γίνονται πολύ καλοί επιχειρηματίες, είτε άντρας είτε γυναίκα. Σπουδές, πώς το λένε, σε σπουδές, σε δύναμη, σε επιχειρήσεις. Όταν το αντιληφθούν αυτό, τότε έχετε βαδίσει προς το δρόμο της δικής σας προσωπικής ολοκλήρωσης. Έτσι. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι σαφές. Προχωράμε λοιπόν και πάμε στον επόμενο αριθμό. Ποιον επόμενο αριθμό λοιπόν έχουμε? Και είναι ο αριθμός 9. Και μετά θα πάμε στους κυρίαρχους αριθμούς. Εδώ ολοκληρώνουν τα νούμερα, έτσι, οι πυρήνες. Γιατί όλα καταλήγουν στον αριθμό 9. Όσοι έχετε δρόμο ζωής ή όσοι έχετε αποστολή 9, είστε στο πιο ψηλό σημείο της πνευματικότητας. Πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Από τους πιο περίεργους και ιδιαίτερους αριθμούς. Ψυχή με πολλές πληροφορίες, είναι αυτό που λέμε και παλιά ψυχή, είναι ο μύστης. Πολύ διαισθητικός, εσωτερική δύναμη, μεγάλη φαντασία, ψυχικά χαρίσματα, αυτογνωσιακός, γνωρίζει τον εαυτό του πολύ καλά, την ψυχή του και αλτρουιστής, βοηθάει τους άλλους δηλαδή. Τα αδύναμα σημεία είναι απογοήτευση από τον κόσμο, δυσκολίες, εμπόδια, πολύ φαντασία, η φύσα φαντασία, αλλά ξεφεύγει, χρησιμοποιεί μάλλον τη φαντασία για να ξεφύγει από την πραγματικότητα. Οι λέξεις που σε χαρακτηρίζουν να αγαπάς τον κόσμο, θες να τον βοηθήσεις, φιλοσοφικός, διέστηση, είπαν παλιά ψυχή και ψυχική εξερεύνηση. Το μάθημά σου, η αποστολή σου λοιπόν σε αυτή τη ζωή, είτε στο δρόμο ζωής 9, είτε στη αποστολή, γιατί ήρθες στον κόσμο με αριθμό 9, είναι να μάθεις να βάζεις στόχους, να μάθεις ότι μπορεί να εξισορροπήσεις ύλη χρήμα, βοήθεια σε συνανθρώπους, προσωπικές και οικογενειακές προκλήσεις. Εντάξει. Ταιριάζει με 3-6-9, μάλλον δεν ταιριάζει με 4-8 και πολύ καλός φίλος με 1-5 και ουδέτερα okay, με 2-7. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσεις στη ζωή σου για να ολοκληρωθείς, έτσι, για να βρεις την αποστολή σου είναι δυσκολίες σχεδόν σε όλους τους τομείς μέσα από 9 σημεία κλειδιά. Θα σας τα δείξω εδώ πέρα, τα φέρω πάρα πολύ κοντά και έχει να κάνει με αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, ανεξαρτησία, πρόκληση ανεξαρτησίας, της σχέσης, της δημιουργικότητας, της ανακάλυψης, της ελευθερίας, της υπευθυνότητας, της σοφίας, της ισχύς και της ολοκλήρωσης. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζετε εσείς που έχετε είτε δρόμο 9, βέβαια και ημέρα, αλλά εντάξει και δεν λέμε τώρα για ημέρα γέννησης, είτε δρόμο ζωής 9, είτε έχετε αποστολή με αριθμό 9. Είναι το πιο ψηλό σημείο πνευματικότητας. Είναι το μοίρασμα. Μοιράζεται αγαθά, κάνεις απολογισμό, αλλά ναι, είναι δύσκολο. Τι να κάνω. Για πάμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς θα βοηθηθείς. Αχα, 6. Ιεραστές. Με σχέσεις. Το έχεις ανάγκη. Περνάς μέσα την πρόκληση των σχέσεων. Με τον αριθμό 1, ναι. Άσος πεντάκτηνο. Περνάς μέσα από την ατομικότητα. Και άσος πεντάκτηνο σημαίνει και ύλη κιόλας. Θα τα εξηγήσω. Περνάς μέσα από ας πούμε την πριγκίπισσα, εδώ λέει πριγκίπισσα κούπα. Μέσα από την αγάπη, μέσα από τη διέστηση, μέσα από το συνέστημα λοιπόν. Πολύ συνέστημα, γιατί το 9 είναι και συναισθηματικό. Το αντίθετο του 9 είναι ο πόλεμος. Και περνάς μέσα και από το 10, που εδώ έχει να κάνει πάλι, έχει να κάνει με την οικογένεια. Όχι πάλι, εντάξει, πάλι εννοώ γενικά, γιατί έχει ξαναβγεί αυτό εδώ. Πάμε να τα δούμε λίγο για τον αριθμό 9, τι έχει να μας πει. Αριθμός 9 λοιπόν. Επιλογές. Ο έρωτας λοιπόν. Σας αρέσει λοιπόν. Ο έρωτας, ολοκλήρωση της ψυχής ολοκληρώνεται και βεβαίως εδώ σημαίνει και καρμικά.
Εδώ σημαίνει και δίδυμες φλόγες, εδώ σημαίνει και αδελφές ψυχές, έτσι σημαίνουν καρμικές σχέσεις, σημαίνουν πολλά πράγματα, αλλά και οι επιλογές στη ζωή που θα κάνετε. Εσείς θέλετε οι επιλογές στη ζωή να είναι έτσι, να είναι όμορφες, να είναι γλυκές, να είναι ωραίες. Δεν συμβαίνει πάντα όμως. Δυστυχώς. Αλλά έχετε όμως τη δυνατότητα να το πετύχετε. Πολύ γλυκές ενέργειες. Έχω έναν πολύ ωραίο άσο πεντάκτηνο εδώ. Ναι, θα ξεκινήσετε πολλές φορές τη ζωή σας, γιατί το 9 σημαίνει νέα. Ένα νέο δηλαδή. Και το 1 εδώ σημαίνει ότι είναι το 9, σε πάει πάλι πίσω στον αριθμό 1, έτσι. Θα ολοκληρώσετε πράγματα, θα περάσετε καταστάσεις και φτού πάλι από την αρχή, αλλά έτσι όμως ολοκληρώνεστε, έτσι ο μύστης παίρνει τις γνώσεις και προχωράει μέσα από εμπειρία, σοφία, Και βέβαια, επειδή είναι ο άσος πεντάκτηνο, είναι και ευλογία, γιατί μπορείτε να πετύχετε, έχετε δυνατότητα να πετύχετε. Και βέβαια, τι έχουμε εδώ, έχουμε την ακόλουθο ή αν θέλετε την πριγκίπισσα, τον κούπα, μια πολύ όμορφη κάρτα, ρεμβάζει, ρομαντισμός, γιατί το έχετε αυτό το 9, πολύ ρομαντικό, πολύ όμορφο, η φύση, η προσπάθεια, αγαπάμε τα ζώα, αλτρουιστής, αυτά βοηθάει, όλο αυτό το κομμάτι, έρχεται να εκφραστεί, κάντε το, ναι, το έχετε. Απλά έρχεται σαν επιβεβαίωση εδώ να σας πω ότι ξέρεις, το έχεις, μη φοβάσαι, μην κάνεις πίσω. Και το 10, ναι, ένας από τους σκοπούς της ζωής σας, πέρα από αυτά εδώ πέρα τις βοήθειες, είναι να βοηθήσετε και την ανθρωπότητα. Είναι να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Μπορεί να είστε θεραπευτής, μπορεί να έχετε ένα επάγγελμα που βοηθάει τους άλλους, με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή ένας δάσκαλος βοηθάει τους μαθητές, έτσι, ένας καθηγητής, ένας γιατρός, σε οποιοδήποτε θέση βοηθάει. Μπορεί να είστε σε μια εργασία, βοηθάτε τους συναδέλφους σας, οτιδήποτε. Έχετε έρθει να βοηθήσετε τους ανθρώπους, αλλά δείτε και τα υπόλοιπα κλειδιά, βάλτε τα κάτω, διότι στην ουσία είμαστε όλοι ένα. Αυτό είμαστε, είναι η όλη ανθρωπότητα. Βέβαια, σε ένα άλλο επίπεδο, επίσης σημαίνει και η δική σας οικογένεια. Είστε άνθρωποι που μπορεί να κάνετε μια πανέμορφη, γλυκιά οικογένεια και να μάθετε στις νέες ψυχές που θα έρθουν σε αυτή τη ζωή να εκτιμούν τη ζωή, το δώρο της ζωής και το γεγονός ότι έχουν ενσαρκωθεί σε αυτή τη ζωή. Ας το αφήσω εδώ. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν εδώ και πάμε τώρα λοιπόν στους κύριους αριθμούς. Εάν έχετε βγάλει master number. Αν έχετε βγάλει κυρίαρχους αριθμούς, να τους φέρω εδώ να τους δείτε. Οι κυρίαρχοι αριθμοί που θα εξετάσουμε είναι ο 11. Αν έχετε βγάλει 11 θα το εξηγήσω. 22 και 33 και 44. Αυτοί είναι οι master numbers. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το 11. Τι σημαίνει αριθμός 11, αν έχετε βγάλει 11 δρόμο ζωής ή 11 αν έχετε βγάλει αποστολή. Η αποστολή φτάνει μέχρι τον αριθμό 11, δεν υπάρχει 22 μετά. Λοιπόν, είπαμε δρόμο ζωής ή αποστολή. Διαισθητικός, να το φέρω εδώ, διαισθητικός, οραματιστής, πνευματικός, βαθιά σκέψη, εφευρετικός και αλτρουιστής. Τα αδύναμα σημεία είναι ότι δεν ολοκληρώνει πράγματα, τα εγκαταλείπει πολύ εύκολα, ανυπόμονος, κατάθλιψη, αίσθημα μη ικανοποίηση από τη ζωή. Έχει την ικανότητα να ψυχολογεί με άνεση, έχει πολύ ψηλή αντίληψη, διέστηση, παλιά ψυχή και ψυχική εξερεύνηση. Το μάθημά του είναι να μάθει να βάζει στόχους και να ολοκληρώνει και να μην έχει έλλειψη σκοπού, κατεύθυνση στη ζωή, αρνητικότητα, συγγνώμη εδώ, ακαμψία απόψεων και δογματισμός. Γίνονται ζηλωτές καμιά φορά. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει είναι εσωτερικές ανησυχίες, αμφισβητήσεις, φόβοι, ανασφάλειες, έλλειψη γενικότερα ενδιαφέροντος και αίσθημα του ανικανοποίητου. Ταιριάζει με άλλα δεκάρια, 2 και 9, δεν ταιριάζει με 4 και 8 και καλός φίλος με 3 και 6 όπου εκεί βρίσκει ηρεμία. Λοιπόν, γενικότερα το 11 είναι από τους πιο ιδιαίτερους αριθμούς και σημαίνει εκφράζομαι, είναι υψηλές δονήσεις, σημαίνει δάσκαλος, ενεργειακός και φέρνω, μάλλον πρέπει να μάθω να ζω μέσα από το θετικό και την αρμονία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Για το 11. Ιδιαίτερος αριθμός είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός, όπως είπαμε. Δείτε αυτές τις πληροφορίες, είναι πολύ σημαντικές. Όμως, το 11, εσείς που είστε 11, θα δείτε το 11 και το 2. Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν σαν 11, ζουν σαν 2 περισσότερο. Γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να μην ξέρετε ότι είστε και 11, οπότε τώρα το μαθαίνετε. Τώρα αρχίζει η αφύπνιση, ας πούμε. Έχουμε το 1. Άσος ξυφών, η αξία σας, η δύναμή σας, προχωράτε μπροστά. Είναι ο αυτοκράτορας. Χτίζω, βάζω λογική, τα βάζω κάτω,
φτιάχνω τον εαυτό μου, εμπιστεύομαι τη διέστησή μου. Η κατάθλιψη που λέγαμε, εντάξει, πρέπει να ξεπεράσω την κατάθλιψη, το νευρικό μου σύστημα, το συναισθηματικό μου σύστημα, κάτι φταίει, και το 10, ναι, να αναλάβω τις ευθύνες, πω από δύσκολα μαθήματα, αλλά έτσι είναι όμως. Λοιπόν, έλατε λίγο να τα δούμε. Για τον αριθμό 11, είπαμε δρόμο ζωής και αποστολή της ζωής, με την αξία σας. Έχετε αξία, προχωρήστε. Έχετε σοφία και γνώσεις ή και ανθρώπους που είναι εκεί και σας έχουν βοηθήσει και σας έχουν εμφυσίσει με τη σοφία τους και με τη λογική τους κάποια πράγματα. Πρέπει να ξεπεράσετε οπωσδήποτε την κατάθλιψη, τη θλίψη, τη μεγάλη μελαγχολία και το γεγονός ότι νιώθετε ότι κουβαλάτε τα βάρη όλου του κόσμου, κουβαλάτε και, εδώ το νευρικό σας σύστημα ηλεκτρίζεται με έναν ιδιαίτερο έντονο τρόπο. Τα καταφέρνετε, αλλά δεν αισθάνεστε και πολύ καλά. Μπορεί να τα καταφέρετε, φυσικά, έχετε άσοξη φων, έχετε αξία. Δεν σας την παίρνει κανένα στην αξία. Και βέβαια εδώ εννοείται ότι πρέπει να μάθετε να τα εκλογικεύετε λιγάκι, να κατεβάζετε τη δόνηση, την ενέργεια, σε πιο γήινα επίπεδα, γιατί φαίνεται εκτοξεύεστε. Δηλαδή, όταν λέω εκτοξεύεστε, εννοώ δηλαδή ότι η ενέργεια σας πηγαίνει προς τα πάνω λίγο και γι' αυτό έχετε και αυτές τις ανακατοσούρες και ανακατατάξεις, εννοώ δηλαδή στο ενεργειακό κομμάτι. Ωραία λοιπόν. Πού είναι αυτό? Α, εδώ. Στο επόμενο. Αριθμός 22. Ο μεγάλος χτίστης. Εδώ. Εξετάζουμε. Όπως σας έχω πει με τον τρόπο που είπαμε, τον αριθμό 22. Εντάξει. Και βλέπουμε επίσης και το 4. Ισορροπία, οραματιστής, χτίζει πράγματα, αρχιτέκτονας, πρακτικός, θέλει να αφήσει όνομα. Τα αδύνατα σημεία του εδώ είναι θέλει να ελέγχει τα πάντα, μπορεί να τον ενδιαφέρει μόνο η ύλη και μπορεί να γίνει τύραννος και απουσία αποφασιστικότητας. Οι λέξεις που σε χαρακτηρίζουν υψηλή στόχη, αντίληψη, διέστηση, παλιά ψυχή, χάρισμα, ταλέντα, ηγεσία. Όνειρα που μπορούν, ποια είναι το μάθημά του. Τα όνειρα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, σκληρή στάση σε γεγονότα και ανθρώπους, αποσία σκοπού, δυσκολία γενικότερα στις σχέσεις. Οι προσκλήσεις, ή προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει και πρόσκληση βέβαια, σκέφτεται μεγάλα πράγματα αλλά δεν τα υλοποιεί, να μάθει να εμπιστεύεται, δυσκολίες στην έβρεση νοήματος στη ζωή. Ταιριάζει ναι, με 11, με 2, 4 και 8. Δεν ταιριάζει με 1, 3, 5, 9, καλός φίλος με 6 και 7, γιατί βρίσκει ηρεμία και ανάλυση. Ένας κυρίαρχος αριθμός και μπορεί να βιωθεί εμπειριοθική ως 22 όπως έχουμε πει και ως 4. Και να περάσει μέσα από διακυμάνσεις και έχεις λέει όλη τη δυναμική να αποκτήσεις πλούτη, δύναμη, λεφτά και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι πολλοί άνθρωποι έχουν ένα αριθμό 22. Θα μου πείτε, λίγο μασονικό ακούγεται? Όχι. Οι μασόνοι τα έχουν πάρει αυτά. Οι μασόνοι έχουν πάρει από την Πυθαγόρια αριθμολογία και τα έχουν ανακατέψει. Εντάξει, πάμε τώρα να δούμε. Ωραία. Για να δούμε. Ένα χαρτί, ο μάγος. Γνώσεις, δύναμη. Έχουμε το 3 μπαστούνι που σημαίνει κοιτάζω μπροστά για να φτιάξω, να υλοποιήσω. Ο ερημίτης και εδώ, αυτογνωσία χρειάζεται, να καταλάβεις τα θέματα της ψυχής και ό,τι εύχεσαι μπορεί να υλοποιηθεί και όμως να υλοποιηθεί αυτά τα οποία θέλεις και σου αρέσουν και τα θέλει η ψυχή σου. Ο μάγος σημαίνει γνώση, σημαίνει έκφραση, σημαίνει επικοινωνία, έτσι. Αλλά ο μάγος σημαίνει δύναμη και θέληση, ο μάγος μπορεί όμως να γίνει και ο μάγος, ο περίεργος, ο οποίος κάνει και στείνει παγίδες. Άρα αυτό που σου λέει, επικοινωνία, γνώσεις, έχεις τη δύναμη, προχώρα και στήριζε στα πόδια σου. Ναι, μπορείς να κάνεις σχέδια. Να κάνεις σχέδια, προσοχή βέβαια σε φίλους, προχώρα, έχεις την τύχη και την ασφάλεια μαζί σου, 3 μπαστούνι, προχώρα με δύναμη, τα καταφέρεις μια χαρά θαυμάσια. Το επόμενο είναι ο ερημίτης. Υπομονή και πείρα. Σοφία και πείρα. Ναι, μέσα από την εμπειρία της ζωής, μέσα από καταστάσεις, αποκτάς πείρα, αποκτάς γνώσεις και αυτό σε βοηθάει να ολοκληρωθείς, να πάρεις έμπνευση και να ολοκληρωθείς. Είτε έχεις δρόμο ζωής 22, αποστολή ζωής, είσαι 4 εδώ. Έτσι, αν σου βγει και 2, δεν υπάρχει 22 στην αποστολή ζωής, συγγνώμη. Και βεβαίως, τι έχουμε? Ευχή, ανταμοιβή. Αν τα κάνεις τα πράγματα σωστά. Εάν καταφέρεις και ζήσεις, δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά αν καταφέρεις και ζήσεις σύμφωνα με τη δόνησή σου, όλες σου οι ευχές πραγματοποιούνται.
και γίνεσαι ο κύριος ορίστε της υλικής επιτυχίας. Εύχεσαι και έρχεται η ανταμοιβή. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί χρειάζεται διαδικασία, χρειάζεται να μάθεις τα μαθήματά σου, να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις, να γίνεις ο χτίστης, αλλά από την άλλη να αγαπάς κιόλας, να ξεφύγεις από τη θλίψη, αλλά επίσης να έχεις και πολλή ενέργεια και δύναμη. Να καταλαβαίνεις και να έχεις γνώσεις, αλλά σωστές γνώσεις, πνευματικές γνώσεις. Ωραία. Γιατί το 22 που είναι ο χτίστης γίνεται και πολύ, πολύ μαθηματικό μυαλό, αλλά μένει εκεί. Δεν προχωράει να αντιληφθεί ότι οι αριθμοί, όπως εδώ στην Πυθαγόρια αριθμολογία, έχουν και άλλες δονήσεις περίεργες, ιδιαίτερες και θεϊκές. Ωραία. Πάμε στο 33. Κάποιοι αριθμολόγοι λοιπόν, το 33 δεν το παραδέχονται. Λένε δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ το εξετάζω μαζί με το 44. 33. Τι είναι το 33? Ιδιαίτερος αριθμός. Είναι θεϊκός αριθμός, είναι η πνοή του Θεού, παιδιά. Τα δυνατά σημεία είναι θεραπευτής, βοήθεια σε άλλους, υψηλή πνευματικότητα, συγχώρεση, αγάπη, σοφία. Τα αδύναμα σημεία του είναι η υπερευαισθησία του. Πρέπει να σκέφτεται πρωτού να μιλήσει, γιατί κάποια φορά μιλάει λίγο από την καρδιά και δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αυτοθυσία, ψυχρότητα, απόσταση και μοναξιά. Εδώ, οι προκλήσεις, να δούμε τις προκλήσεις. Οι προκλήσεις είναι, θα αντιμετωπίσει το τι πραγματικά είναι ο σκοπός στη ζωή. Μοναχικότητα, δύσκολες σχέσεις, ναι. Να βρεις θάρρος, να βρεις το θάρρος να λες, να μιλάς. Ανακάλυψη εσωτερικού εαυτού. Εδώ το μάθημα είναι όνειρα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Σκληρή στάση καμιά φορά σε γεγονότα και ανθρώπους. Απουσία σκοπού, δυσκολία στις σχέσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του. Λοιπόν, ταιριάζει περισσότερο με 3, 6 και 9. Δεν ταιριάζει με αυτούς εδώ πέρα τους αριθμούς. Δεν τους βλέπω καθαρά, συγγνώμη. Αχ, τι λέει εδώ. Μισό λεπτό, για να το δούμε εδώ πέρα. Είναι το 1, το 5 και το 7. Και καλός φίλος με 2, 4 και 8. Βρίσκει ηρεμία και στήριξη. Έχεις υψηλή διέστηση, προστασία, ήρεμη δύναμη, φιλικός και έχεις ενέργεια. Εδώ λοιπόν είναι ο δάσκαλος του δασκάλου. Οφείλει να σκορπά πάντα το φως και να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί για τους άλλους. Συνδέεται με τις λέξεις αγάπη, προστασία και ευημερία. Ονομάζεται επίσης και ο αριθμός του Ισού, το θάρρος και η ακούρα στην ενεργητικότητα είναι χαρακτηριστικά του που εμπνέουν τους άλλους. Η γενναιότητα συνδέεται άμεσα με το 33 και ιδιαίτερα όσο αφορά δύσκολες καταστάσεις. Ένας αριθμός που έρχεται να διδάξει την αγάπη στον κόσμο γενικά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά για να γίνουν δεν είναι εύκολο να γίνουν. Γι' αυτό λέμε ότι οι δονήσεις από το 33 πέφτουν και στο 6. Κάποιος μπορεί να έχει αυτόν τον αριθμό, αλλά θα ζήσει σύμφωνα με το 6 περισσότερο και παρά με το 33. Και για να δούμε τώρα εδώ τι έρχεται να πει για σένα το 33. Λοιπόν, έρχεται να πει με μία βασίλισσα μπαστούνι. Σοφία, δύναμη, διέστηση. Μία γυναίκα που σε βοηθάει. Με το αστέρι είσαι από τα άστρα. Ακριβώς. Προέρχεσαι από τα αστέρια, από τα άστρα. Γιατί ένας τέτοιος αριθμός είναι η πνοή του Θεού, ο Ιεροφάντης. Και αλήθεια λέω λοιπόν, γιατί ο Ιεροφάντης είναι αυτός που εμφανίζει τις αλήθειες, τις θρησκευτικές και ο ερημίτης. Που όπου γίνεται εδώ, μεγάλες αρκάνες έχουν πέσει και γίνεται ένας πανικός εδώ. Λοιπόν, για μισό λεπτό να τα δούμε. Η βασίλισσα λοιπόν είναι η ενέργεια, είναι η δύναμη, είναι η αισιοδοξία, είναι το αντιλαμβάνομαι. Είναι επίσης ότι ναι, θα προχωρήσεις μέσα από δύναμη και μέσα από και κάποια γυναίκα που μπορεί να βοηθάει. Εδώ είναι το αστέρι, να βρεις την πηξίδα της ζωής σου. Τώρα που καταλαβαίνεις ότι έχεις δρόμο 33 ή αν έχεις αποστολή ζωής 6, αρχίζεις και καταλαβαίνεις εδώ κάποια πράγματα. Η πηξίδα σου, που πηγαίνεις, η πνευματικότητα. Γιατί το αστέρι είναι μια από τις τυχερές κάρτες που διδάσκουν την ελπίδα. Εδώ βγαίνει ο Ιεροφάντης. Και ο Ιεροφάντης μιλάει για τη θρησκευτικότητα, την πνευματικότητα, τις πραγματικές αλήθειες που έρχονται και φανερώνονται, γιατί μία αλήθεια, τη θεϊκή αλήθεια, είναι η πνοή του Θεού. Εδώ είναι σαν να είναι ο ίδιος ο Θεός, αν το παρατηρήσετε κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, εντάξει, μια αποτύπωση, ο οποίος κάνει και το σύμβολο εδώ πέρα της προσευχής, της δύναμης, την ένωση της ενέργειας. Εδώ αυτός ο Σταυρός, ο ιδιαίτερος, έχει πέσει στο ακριβώς. Αγάπη λοιπόν, αγάπη, αγάπη,
Και όταν λέμε θυσία, δεν εννοούμε τη θυσία την ταπεινή, θυσιάζουμε τους άλλους σαν σφαγή, σαν το πρόβατο επί της σφαγής. Δεν εννοούμε τέτοιο πράγμα. Εννοούμε να βοηθήσω τους άλλους, ναι, να βοηθήσω το φίλο μου, τη φίλη μου, τη μητέρα μου, την οικογένειά μου, να τους φροντίσω, να τρέξω, να κάνω τέτοια πράγματα. Είναι μια θυσία. Και ο ερημίτης. Ο ερημίτης είναι η αναζήτηση της ψυχής σου. Εάν θέλεις να καταλάβεις τι συμβαίνει στη ζωή σου, πρέπει να αναζητήσεις τα ενδότερα της ψυχής, αυτά που σου συμβαίνουν. Τι γίνεται. Και πνευματικότητα εδώ μιλάει, φυσάει εδώ, λέει πνευματικότητα. Θεϊκός αριθμός πνευματικότητα. Να μάθεις όλα εκείνα τα μυστικά, τι είναι ενέργεια. Πώς τη βιώνουμε την ενέργεια. Μπορούμε να στείλουμε ενέργεια. Μπορούμε να πάρουμε ενέργεια. Μπορούμε να θεραπεύσουμε. Λέω τώρα, ο Θεός, μάλλον ο Χριστός, θεράπευε από απόσταση. Λέω τώρα, υπάρχει τηλεπάθεια, δεν υπάρχει, μπορείς όλα αυτά να τα χωρέσεις. Η ψυχή, υπάρχει η ψυχή, δηλαδή εδώ χρειάζεται και μια εκπαίδευση. Αλλά το 33, εφόσον κατακτηθεί, τότε θα καταλάβεις αγάπη. Ωραία λοιπόν. Το 33 δεν σημαίνει ότι μπορεί να ζει σαν άνθρωπος προς Θεού. Κανονικά μπορεί να κάνει οικογένεια, όλα, όλα. Αλλά όταν αρχίζει και ολοκληρώνεται και αντιληφθεί όλα αυτά τα νοήματα, νιώθει πιο ολοκληρωμένος και πιο ευτυχής και ασφαλής. Και τώρα, στον τελευταίο αριθμό, είναι ο 44. Κυρίαρχος αριθμός, δυνατά στοιχεία. Αυτοσυγκέντρωση, λογική, τάξη, υψηλή πνευματικότητα, χρήμα, ύλη, άνεση, μεγάλη διέστηση και επιχειρηματικότητα. Τα αδύνατα σημεία είναι εργασιομανία, έλλειψη στόχου, φτώχεια εσωτερική, πνευματική, δεν το καταλαβαίνουμε. Πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και παρεξηγείται. Καρμικά αρνητικά γεγονότα και ματαιοδοξία. Το μάθημά του είναι η δύναμη. Δύναμη, έλεγχος, επιχειρηματική δραστηριότητα, θέματα υγείας, μεγάλη προσοχή, δικαιοσύνη και ηθική, πειθαρχία, υψηλή πνευματική διεργασία. Οι προκλήσεις του είναι αντιμετώπιση των καρμικών γεγονότων, συναντήσεις με ανθρώπους που θα τον φέρουν σε δύσκολες καταστάσεις και θέσεις. Ταιριάζει με το 2, 4 και 8, δεν ταιριάζει με το 3, 7 και 9, συγγνώμη εδώ, και καλός φίλος με 6, γιατί παίρνει στήριξη. Αυτός εδώ λέει ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Ζητάει από εσάς περισσότερα πράγματα. Είδατε, οι αριθμοί ζητάνε μετά. Δουλευτείς, θα επισημάνεις το στόχο σου, θα έχεις πειθαρχία, ανταποκρίνεις στις περιστάσεις, στις καταστάσεις, προτιμάς το περιβάλλον με τη σταθερότητα. Η επιτυχία προέρχεται μέσα από τις επιχειρήσεις. Εφευρετικός, προσεκτικός, σχεδιάζεις και πράττεις. Λοιπόν, είσαι γενναίος στη μάχη, έχεις θέληση, ενεργητικότητα και υπερνικά στις δυσκολίες. Να φέρω αυτό εδώ πέρα για να δούμε το τελευταίο 44 δρόμο ζωής, εντάξει, ή αντίστοιχα 8 για αποστολή. Έχουμε 7 κούπα. Το 7 κούπα σημαίνει έχεις χάρισμα. Έχουμε άσο ξυφών, αξία, έχεις αξία, πρωτοβουλίες, αλλά πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έρχονται μέσα από ατομική προσπάθεια, ο ιεροφάντης, πνευματικότητα, ό,τι σε πάει πάνω στον ουρανό και βέβαια εννοείται και ο ανόητος που σημαίνει ξεκινάω, παίρνω ρίσκο, δεν φοβάμαι, προχωράω στη ζωή, τα πράγματα είναι όμορφα, κάνω το άνοιγμα αυτό στο άγνωστο. Εδώ έχεις χάρισμα, στο λέει. Το 44-8 όντως έχει χάρισμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, ίσως να μην το αντιλαμβάνεσαι, ίσως να μην το ξέρεις, έτσι, ή κάπου να μπερδεύεσαι, αλλά έχεις κληρονομικό χάρισμα. Της διαίσθησης, της σκέψης, της επικοινωνίας, του λόγου, ό,τι είναι για τον καθένα. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις ορθά για να μπορέσεις να ισορροπήσεις. Αυτά έρχονται για εξισορρόπηση. Άσος ξυφών, η αξία σου είναι αμφισβήτητη. Κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Έχεις τη δύναμη να προχωρήσεις τη ζωή σου και έχεις τη δύναμη να αντιληφθείς αυτά τα οποία λέμε τώρα και να προχωρήσεις. Πνευματικότητα, εδώ είναι και ο παράδεισος που πηγαίνει πάνω, επαφή με το θεϊκό επίπεδο, με ψυχές, ό,τι σημαίνει και αυτό, αλλά όμως, οι ψυχές που επικοινωνούν μαζί σου σου στέλνουν λουλούδια. Εδώ, αν παρατηρήσετε, έχει κάτι λουλουδάκια. Ή μπορεί να είναι και το πνεύμα. Να είναι ότι επικοινωνείς με κάποιες διαστάσεις. Μην το αμφιβάλλεις. Υπάρχει. Γίνεται. Είναι η διέστηση. Είναι οι δικές σου εσωτερικές πληροφορίες. Είναι ο ανώτερος εαυτός σου, ο οποίος φέρνει πληροφορίες για σένα που θα σου χρησιμεύσουν και θα σου δώσουν δύναμη. Και μη φοβάσαι στη ζωή. Μη φοβάσαι. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή, τα περνάμε, τα κάνουμε. Πάρε ρίσκα, ξεκίνα. Κάτι όμορφο σε περιμένει εδώ πέρα. Έχει εμπιστοσύνη στο θεϊκό σου σχέδιο. Αυτό σου λέω.
η αποστολή σου, ο δρόμος σου ζωή έχει θεϊκό σχέδιο, από πίσω κρύβεται ένα θεϊκό σχέδιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με αυτά τα όμορφα, ολοκληρώσαμε, αυτές τις όμορφες πληροφορίες, ολοκληρώσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε, να ήταν αποκαλυπτικό, να περάσατε καλά. Αν είσαι καινούργιος, έλα στο κανάλι, έλα να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Κάντε και εμένα περισσότερο χαρούμενο, λοιπόν. Έλα να μεγαλώσουμε το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούργιο που ετοιμάζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.